Ανάψουν και τα φώτα, θα είναι καλά. Τώρα αρχίζουμε. Ανάσταση, ανάψανε. Ανάσταση ήταν που κέρδισε η εθνική μας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αυτό το καλοκαιριάτικο Σαββατόβραδο, σίγουρα όσοι μας βλέπετε αγαπάτε πολύ αυτή την εκπομπή, διότι με αυτή τη ζέστη και με αυτό το βράδυ δεν είναι και κανείς να βλέπει τηλεόραση, δεν τα λέμε. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα ωστόσο και θα τους κρατήσουμε πολύ καλή στροφιά. Καλησπέρα, είπε στον κόσμο. Και καλησπέρα σας. Έτσι, μπρο. Και αν δεν γλυκά. Εσείς καλησπέρα, είπατε στον κόσμο. Καλησπέρα. Σε μένα το λες, εκεί θα το πεις. Εγώ θα το πω σε σένα. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Γεια σας και σε εσάς που είσαστε κοντά μας και να είστε καλά που ήρθατε κοντά μας και σε εσάς που είσαστε επίσης κοντά μας σήμερα το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, σήμερα λοιπόν λέμε να πάμε σε πολύ ανεξήγητους χώρους και σε πολύ ανεξήγητα γεγονότα. Έτσι και σε μεταφυσικά. Θα σας πάμε δηλαδή σε χώρους, σπίτια, χαράδρες, τόπους, όπου συμβαίνουν διάφορα περίεργα φαινόμενα. Ανεξήγητα σίγουρα. Οπτασίες που βλέπουν κάποιοι άνθρωποι, φωνές που ακούγονται. Θα πάμε σε ένα κτίριο εδώ στο κέντρο της Αθήνας που είναι ερημητικά κλειστό και υπάρχουν πάρα πολλοί θρύλοι για το κτίριο αυτό. Ότι εκεί πέρα συναντιούνται κάτι υπότιτλοι από το παρελθόν και κάτι ωραία πράγματα. Και βέβαια όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα εξηγήσουμε και επιστημονικά. Τι σημαίνει δηλαδή να πάω τώρα σε ένα σπίτι που είναι ερείπιο και ξαφνικά να αρχίσουν να ακούω φωνές. Υπάρχουν αυτές τις φωνές ή δεν υπάρχουν, ή θέλω και τις ακούω. Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι το κτίριο στο οποίο αναφερόμαστε είναι στην Οδό Ακαδημίας και παραμένει σφραγισμένο εδώ και 15 χρόνια. Ωστόσο, στο παρελθόν το είχαν επισκεφτεί κάποιοι, είχαν βγάλει φωτογραφίες από αυτούς τους περίεργους, αν μη τι άλλο, χώρους και για πρώτη φορά θα τους δείξουμε απόψε στην εκπομπή. Ξέρετε, πολύ συχνά στην εκπομπή αυτή έχουμε κάνει έρευνες σε τόπους οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως ενεργειακά φορτισμένοι. Ένας λοιπόν από αυτούς είναι και η Πεντέλη, εκεί όπου ορισμένοι άνθρωποι κάνουν αναφορές για εμφανίσεις κάποιων περίεργων και πολλές φορές τρομακτικών όντων. Βέβαια, στο πρώτο άκουσμα αυτό φαντάζει ειρωνικό. Αλλά όταν πλέον αρχίσουμε και ερευνούμε τα πράγματα αυτά με έναν επιστημονικό τρόπο, παρατηρούμε ότι ενδεχομένως τα πράγματα να έχουν μια επιστημονική βάση. Όλα λοιπόν αυτά τα δούμε απόψε και ελπίζουμε τουλάχιστον στο τέλος της εκπομπής να έχουμε δώσει κάποιες απαντήσεις. Λοιπόν, είμαστε καλά. Νομίζω ότι θα περάσουμε καλά σήμερα το βράδυ. Θα δούμε πολλά περίεργα πράγματα. Θα κουβεντιάσουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι και φίλοι στο πάνελ της σημερινής βραδιάς. Πάμε αμέσως τώρα σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να ξεμπερδεύουμε τις διαφημίσεις τουλάχιστον για την ώρα αυτή, γιατί αυτή η εκπομπή έχει πάρα πολλές διαφημίσεις και θα έχουμε διάφορα break στη διάρκεια, αλλά θα το τελειώσουμε γρήγορα και σε 3-4 λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Είμαστε όμως και πάλι κοντά σας κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε το μεγάλο μας ταξίδι στο ανεξήγητο σήμερα το βράδυ, είπαμε αυτό το καλοκαιρινό βράδυ, που είμαστε όλοι μαζί μια παρέα. Και που σημαίνει ότι όσοι μας βλέπετε αγαπάνε την εκπομπή και όσοι είναι εδώ επίσης μας αγαπάνε την εκπομπή μας. Και έχουμε και μια πολύ καλή παρέα για να κουβεντιάσουμε όσοι θα δείτε αυτή τη νύχτα. Να σας πω ότι υπάρχουν και τηλέφωνα για εσάς, 5707900, 10 γραμμές με τους συνεργάτες μου ήδη στις θέσεις τους, όπου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί τους και να μας μεταφέρουν τα μηνύματά σας και τις ερωτήσεις σας και τις παρατηρήσεις σας. Υπάρχει και το www.piles.tv που είναι το site της εκπομπής μας που λειτουργεί όλο το 24ωρο για να κουβεντιάζουμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις. Και να πούμε ότι. Καταρχήν, ποιοι είναι οι καλεσμένοι μας, να πούμε. Να τους ζητήσουμε στο κόσμο. Να τους παρουσιάσουμε. Ξεκινήσουμε λοιπόν από αριστερά. Είναι ο κύριος Δημοσθένης Δημόπουλος, δικηγόρος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Έχουμε πολλά να πούμε, ειδικά για το θέμα της Ακαδημίας 58, για αυτό το περίεργο κτίριο. Η κυρία Μαρία Ιωάννου, ηθοποιός, αλλά και με την ειδικότητα της ψυχολόγου. Ναι, η πρώτη μου σπουδή ήταν στη ψυχολογία, ψυχοπαιδαγωγική παιδιών με ειδικές ανάγκες. Χρειαζόμαστε βέβαια τη βοήθειά σας, γιατί τα πράγματα που θα συζητήσουμε σήμερα σίγουρα έχουν να κάνουν και με την ψυχολογία του καθενός. Όλγα. Και από ό,τι ξέρω, είναι και ηθοποιός σε κάποιο πολύ καλό σύριαλ, Στη ζωή της άλλης, στο Μέγκα. Στη ζωή της άλλης, στο Μέγκα. Και εκεί γιατρό κάνω. Ωραία. Είμαι κοντά. Λοιπόν, η κυρία Τεοβράτου Λιβολχάπτ, που είναι η διευθύντρια του Κολεγίου Μεταφυσικής και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και σε άλλα θέματα, και τώρα ειδικά που έχουμε να κάνουμε παράξενα κτίρια, είναι σημαντική η βοήθειά της. Η κυρία Εύα Τελιδάκη, η οποία γνωστή δημοσιογράφος εδώ και χρόνια. Βέβαια. Και με ειδικότητα στα ιατρικά θέματα. Η εκπομπή, από ό,τι ξέρουμε, στα Σκαριά είναι, θα τη δούμε το Σεπτέμβριο το καλό. Με τη βοήθεια του Θεού, στην τηλεόραση, πάλι την υγεία. Γιατί ασχολείται με θέματα υγείας πάντα την κυρία Τελιδάκη. Ο κύριος Γιάννης Τριανταφύλλης, ο οποίος είναι σπηλαιολόγος και έχει να κάνει σαφώς και με το θέμα της Πεντέλης που θα συζητήσουμε. Ναι, με γιατί κοιτάει σε μένα. Λες ο κύριος και κοιτάει σε μένα, ναι. Ωραία. Θέλω να πας στην έγκριση. Εντάξει, δεν ήξερα πως θέλετε να συστήσουμε δύο καλεσμένους ο καθένας. Μ' αρέσει να την πειράζω συνέχεια, παιδιά, την ολίτσα μας, γιατί είναι
η μπουμπού τη εκπομπή που σκαλαβαίνετε. Οπότε δεν σα κοιτάζω τώρα. Και ο κύριο Τζόναθαν Μπράιτ, ο οποίο είναι συγγραφέα, αρθρογράφο και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τι εναλλακτικέ ενέργειε. Πάρα πολύ ωραία. Καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Έχω έναν παλιό φίλο, ο οποίο είναι φωτορεπόρτερ από του καλύτερου που υπάρχουν στην Ελλάδα. Τον λένε Βουτσαρά. Έχουμε κάνει μαζί πάρα πολλά ρεπορτάζ. Ο Αλέκος ο Βουτσαράς, είμαστε μαζί από την εποχή του Πολυτεχνείου, μιλάμε το 1974, μέχρι πρόσφατα που έκανα ρεπορτάζ και είναι ένας πολύ καλός φωτογράφος. Ο Βουτσαράς λοιπόν κατάφερε και μπήκε σε ένα κτίριο που εμείς εδώ που ζούμε στην Αθήνα το βλέπουμε πολύ συχνά στο πέρασμά μας. Είναι Ακαδημίας 58, ένα στενόμακρο κτίριο που είναι σφραγισμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπήρχε ένας πέτρινος δράκος πάνω στο κτίριο αυτό. Και από εκεί και πέρα υπήρχαν διάφοροι θρύλοι και διάφοροι μύθοι. Τι είναι αυτό το κτίριο, τι κρύβεται μέσα σε αυτό το κτίριο, τι γινόταν μέσα σε αυτό το κτίριο, γιατί είναι σφραγισμένο τόσα πολλά χρόνια. Ο Βουτσαράς λοιπόν μπήκε εκεί πέρα μέσα και μπήκε, θα έλεγα, λαθρέα. Αποτέλεσμα ήταν ότι είχε πρόβλημα με την αστυνομία, διότι τον βάλανε για αρχαιοκαπηλεία κλπ. Τον πιάσανε, αλλά δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Απλά ήθελε να φωτογραφήσει αυτό το κτίριο από μέσα. Αυτές τις φωτογραφίες μου τις εμπιστεύτηκε και τις παρουσιάζουμε στην εκπομπή μας με την μαρτυρία του, το τι συνάντησε και το τι έζησε μέσα σε αυτό το σφραγισμένο κτίριο της Οδού Ακαδημίας. Κύριε Βουτσαρά, σας έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, κατηγορήστε για κακούργημα, για αρχαιοκαπηλεία συγκεκριμένα. Μάλιστα. Επειδή εξαιτίας ενός ρεπορτάζ. Αυτό το ρεπορτάζ το ψάχνουμε πολλά χρόνια. Καταφέραμε να βρούμε άκρη μετά από 12 χρόνια προσπάθεια. Και ακόμα και σήμερα, μετά από 3 χρόνια που είμαι με την καταγγελία αυτή, το δικαστήριο, πόλος παραδόξως, ανεβλήθη. Ήταν να γίνει το Μάιο. Γίνει το Μάιο και ανεβλήθη για το Μάιο μετά από 2 χρόνια. Πρόκειται για ένα κτίριο στην Οδό Ακαδημίας, 58α, όπου η όψη του και μόνο δείχνει πολύ μυστήριο. Μαζί με τους συνεργάτες μου προσπάθησα πολύ καιρό να βρω άκρη και τρόπο να μπούμε μέσα. Διαπιστώσαμε ότι υπήρχε μία είσοδος από την Οδό Μαυρομιχάλη. Καταφέραμε, μπήκαμε μέσα και μείναμε έκπληκτοι με αυτά που είδαμε. Πρόκειτο για ένα κτίριο δεδαλώδες, το οποίο συνδεόταν με υπόγειες στοές, αυτές που φημίζεται η Αθήνα ότι έχει μια δεύτερη πόλη από κάτω. Μπήκαμε μέσα στο κτίριο. Η πρόσβαση μπορούσε να γίνει, δηλαδή ήταν ανοιχτό το κτίριο. Όχι. Α. Το κτίριο ήταν κλειστό, αλλά από διπλανή κατεδάφιση υπήρχε ένα κενό. Αυτό μας βοήθησε, μπήκαμε μέσα και όπως σας έχω δείξει, είδαμε 3 επίπεδα. Ένα που υπήρχε παλαιότερα, όπως διαπιστώσαμε, μία πολύ μεγάλη έκθεση. Δεν ξέραμε τι μέχρι στιγμής. Ήτανε τα τελάρα, πανάκριβη διακόσμηση. Από ψηφιδωτά. Ψηφιδωτά, ξυλόγλυπτα του προπερασμένου αιώνα. Έτσι, μιλάμε για 1800 τώρα. Και τα εκθέματα που διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν ήταν του 1400 παλαιότερα και ελάχιστα του 1500. Ανεκτίμητης αξίας. Υπάρχουν εκεί μέσα ακόμα αυτή τη στιγμή, παρόλο που υποτίθεται ότι έχει επιληφθεί η εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων, αυτά σαπίζουν και είναι έρμεο του κάθε αλλοδαπού ή τοξικομανή που βρίσκουν καταφύγιο εκεί μέσα. Και γιατί το λέω αυτό? Αφού μπήκαμε και διαπιστώσαμε διάφορα εκπληκτικά, τρελά και πράγματα που πιο πολύ αγγίζουν τη φαντασίωση παρά την πραγματικότητα,
και θα σας εξηγήσω παρακάτω. Φτάσαμε στο σημείο να μην ξέρουμε αν πρέπει να προχωρήσουμε ή όχι. Στο ένα επίπεδο, μετά από έρευνα, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ένα παγκοσμίου φήμης μουσείο, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί πριν το 1940, όταν τα μάζεψαν για να τα γλιτώσουν από τους Γερμανούς. Το ξανάστησαν η σύζυγος του ιδρυτή, ο οποίος είναι ο Διονύσιος Λοβέρδος, ιδρυτής της Ιωνικής και Λαϊκής Τράπεζας, από ό,τι έψαξα και βρήκα, και απόγονος του Αγίου Διονυσίου. Ίσως από εκεί είχε το ερέθισμα και έφτιαξε αυτή την τεράστια συλλογή που κατάφερα και βρήκα ό,τι υπήρχε μέσα σε δύο καταλόγους, σε δύο βιβλία, ένα γαλλικής έκδοσης και ένα της γυναίκας του, στο οποίο δεν διαβάζεται σε τρεις ώρες το τι περιείχε μέσα. Νιώσαμε μία συγκίνηση και μία ανάγκη να βρούμε το τι γίνεται εκεί πέρα και πού είναι αυτά τα πράγματα. Προσπαθήσαμε μαζί με πολύ καλό δημοσιογράφο να πάρουμε πληροφορίες από εκεί που πρέπει να ρωτήσουμε, δηλαδή από το Μουσείο Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Δεν πήραμε καμία απάντηση. Τρεις-τέσσερις άνθρωποι μαζί με τον δημοσιογράφο. Αποτέλεσμα να απογοητευτούμε από αυτή την πλευρά, να πιστέψουμε ότι κάτι στραβό υπάρχει. Δηλαδή τι σας έλεγαν, εσείς ρωτούσατε ότι τι γίνεται με αυτό το κτίριο που έχει τόσα έργα μέσα. Είχαμε τους καταλόγους και λέγαμε που πήγαν τι γίνεται η συλλογή του Λοβέρδου. Η απάντηση ή ήταν αρνητική ή μία-δύο φορές που κάποιος μας απάντησε είπε ότι κάνουμε μία έρευνα, ακόμα δεν έχουμε καταλήξει, δεν μπορούμε να σας πούμε τίποτα, όταν θα ολοκληρώσουμε την έρευνα ελάτε να μας βρείτε. Προσπαθήσαμε μέσα από μια δημοσιογραφική έρευνα να μάθουμε τι συνέβαινε στο κτίριο αυτό μέσα. Βεβαίως είναι ένα ιστορικό κτίριο του Τσίλερ, του πολύ γνωστού αρχιτέκτονα, της οικογένειας Λοβέρδου, μια πολύ μεγάλη και σημαντική οικογένεια της αθηναϊκής κοινωνίας. Είδατε ότι είναι και ιδρυτής της Ιωνικής Τράπεζας ο Λοβέρδος. Τα χρόνια όμως περνούσαν και σε αυτό το κτίριο συνέβαιναν διάφορα περίεργα πράγματα, μας είπανε. Τελετές, μυστήρια κλπ. Κλπ. Πιθανότατα συνάντηση τεκτώνων, μαστόνων δηλαδή. Κάποια στιγμή μπήκε ένα θέμα ότι συναντιούνται και κάποιοι υπότες, ναήτες, αυτοί οι γνωστοί ναήτες υπότες. Από εκεί πέρα, το κτίριο με τη φυγή των ανθρώπων αυτών, με την αποχώρησή τους από τη ζωή, όπως ήταν φυσικό, δεν υπήρχαν κληρονόμοι και το κτίριο αυτό σφραγίστηκε. Σφραγίστηκε, αλλά η Αρχαιολογική Υπηρεσία και το Βυζαντινό Μουσείο πήραν κάποια πράγματα από εκεί πέρα μέσα, αλλά τα περισσότερα έχουν μείνει. Σε μια δεύτερη επίσκεψη θα δείτε ότι υπάρχουν κάτω στο δάπεδο διάφοροι βωμοί, με διάφορα σχήματα περίεργα μέσα σε πλακάκια κλπ. Κλπ. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν μέσα από το ρεπορτάζ να σας παρουσιάσουμε τι συμβαίνει και τι σήμαινε αυτό το κτίριο. Αλλά να ξεκινήσουμε και την κουβέντα μας, να πάμε στον κύριο Δημόπουλο. Βεβαίως. Κύριε Δημόπουλε, εσείς αν έχω πληροφορηθεί σωστά, μένετε εκεί κοντά, ακριβώς απέναντι από το συγκεκριμένο κτίριο. Εδώ και 25 χρόνια το γραφείο μου είναι απέναντι. Μάλιστα. Άρα τουλάχιστον έχετε μια οπτική επαφή οπωσδήποτε. Καθημερινά. Αλλά πέρα από την οπτική επαφή, ήθελα να ρωτήσω. Ποια σχέση έχει το συγκεκριμένο κτίριο με τον τεκτονισμό ή με τα όσα τέλος πάντων αναφέρονται και αφορούν τέτοιες μυστηριακές τελετές ή αν θέλετε και μυστηριώδεις σέκτες, να το πω, ομάδες? Επιτρέψτε μου να είμαι απόλυτος σε αυτό, δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Μάλιστα. Μόνο... Ξέρετε γιατί το ρωτάμε, συγγνώμη, το ρωτάμε, διότι καταρχήν υπήρχε και ένας πέτρινος δράκος πάνω στο κτίριο αυτό, πάνω από την είσοδο, το οποίο αφαιρέθηκε στη συνέχεια. Και πολλοί και κάποιοι μιλάνε που απλά δεν ήταν εκείνη τη στιγμή. Μιλάνε ότι μπορεί να ήταν ένας χώρος συνάντησης τεκτώνων και τελετών. Παρόλο που υπάρχει στοά που ξέρουμε, η γνωστή στοά. Πάνω σε αυτό.
Επρόκειται για ένα διακοσμητικό στοιχείο. Ο Δράκος. Ο Δράκος. Mm-hmm. Είναι ένα διακοσμητικό στοιχείο πολύ συνηθισμένο σε κτίρια, μουσεία, στη Γερμανία, Αγγλία, γενικά στην Ευρώπη. Χρησιμεύει για φύλακας. Πώς συμβολίζει το φύλακα. Μάλιστα. Και το γούρι. Mm-hmm. Πώς είχαμε στους αρχαίους ναούς τους γρίπες, κάτι ανάλογο, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, με την ταυτόχρονη λειτουργική αλλά και διακοσμητική αξία ήταν και ο συγκεκριμένος δράκος που ήταν όντως πάρα πολύ εντυπωσιακός. Πάντως όμως... δεν έχει καμία σχέση πάντως με συναντήσεις τεκτόνων, τελετές κλπ. Καμία απολύτως, με μόνο το γεγονός ότι ο Σπυρίδων Λοβέρδος, ο αδελφός του Διονυσίου Λοβέρδου, ιδρυτού της Λαϊκής, όχι της Ιωνικής Τραπέζης, mm-hmm. συγχωνεύτηκαν μετά. Μάλιστα. Έτσι. Ο Σπυρίδων Λοβέρδος ήταν ελευθεροτέκτον. Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Ναι. Βέβαια, ναι. Τα μυστήρια δεν περιορίζονται μόνο σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο και αν γίνονταν τελετές τεκτόνων. Ουσιαστικά, κύριε Τριανταφύλλη, είναι και πάρα πολλές μαρτυρίες, όπως και του κυρίου Βουτσαρά, στο θέμα που προηγήθηκε, που λένε ότι το συγκεκριμένο κτίριο επικοινωνούσε υπογείως με διάφορες περιοχές της Αθήνας και μπορεί να φτάνανε μέχρι και την Πεντέλη συγκεκριμένες στοές. Η Πεντέλη είναι ένας χώρος που τον έχετε μελετήσει ιδιαίτερα εσείς, γι' αυτό και απευθύνομαι σε μένα για το συγκεκριμένο θέμα. Το κτίριο δεν το γνωρίζω, θα σας πω την αλήθεια. Υπάρχουν ωστόσο στοές στην Πεντέλη που επικοινωνούν με διάφορα μέρη της Αθήνας. Υπάρχουν στοές στην Αθήνα, θα έλεγα. Από πολύ παλιά έως πιο πρόσφατα. Μάλιστα. Άγνωστα. Πάντως, ναι. Αλλά αυτό με την Πεντέλη θα ήθελα να το ξεδιαλύνουμε λιγάκι. Καρστικά το νερό θα μπορούσε από την Πεντέλη να φτάσει. Οπουδήποτε και ίσως και αν είχαν χρησιμοποιήσει κάποτε οι προγονείς μας να είχαν διευρύνει κάποιους φυσικούς αγωγούς για να εκμεταλλευτούν το νερό. Αλλά πιστεύω ότι όλη αυτή η φιλολογία των υπόγειων στοών που από Πεντέλη καταλήγουν σε διάφορα σημεία της Αθήνας, νομίζω ότι είναι παραφιλολογία. Κύριε Μπράι, θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί τόση μυστικότητα και μυστικοπάθεια και θρύλη για αυτό το κτίριο της Οδού Ακαδημίας που είναι κλειστό αρκετά χρόνια, που είχε ένα δράκο πάνω την πόρτα του, που λένε ότι εκεί πέρα γινόντουσαν διάφορες τελετές, διάφορες μοιήσεις και κάτι τέτοια. Καλά, προφανώς είναι ένα κτίριο με κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ίσως κρατάει, όπως τα περισσότερα κτίρια βέβαια του Τσίλερ, έχουν μια τεχνοτροπία και αρχιτεκτονική διαφορετική από αυτή που ξέρουμε σήμερα. Είναι μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Ενδεχομένως να υπήρχαν και κάποιες αφορμές, δηλαδή το ότι, ας πούμε, όπως μας είπε ο κύριος Δημόπουλος, δεν έχει χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, σαν κέντρο τεκτονικών τελετών, μπορεί να μην έχει υποπέσει κάτι στην αντίληψή του, αλλά μπορεί παλαιότερα, ούτως ή άλλως, όπως ακούσαμε, υπήρχε μια σχέση μέσα από την οικογένεια και όταν ακούει κανείς κιόλας ότι ανήκει σε κάποιον. Δημιουργούνται διάφορες φήμες και θρύλοι. Ναι. Okay. Αλλά το θέμα είναι ότι αν έχει κάποια ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, αν έχει δράκους μπροστά που βέβαια μπορούμε να πάμε πολύ μακριά από εκεί, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη συμβολική παράδοση με το δράκο, όχι μόνο σαν φύλακα, αλλά στην Ευρώπη και στον μυστικισμό και ακόμα και με γενναίες που επίσης σχετίζονται με τον τεκτονισμό. Γενναίες δηλαδή που πάνε πίσω πολλούς αιώνες, μάλιστα, που λέγονται μάλιστα, τα απόγονοι των δράκων. Αλλά αυτό μπορεί εύκολα να οδηγήσει στη δημιουργία ενός αστικού θρύλου. Είναι προφανές. Από κάποιο σημείο και μετά. Αυτό έχει συμβεί με αυτό το κτίριο. Γι' αυτό και προσπαθούμε σήμερα να το φωτίσουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλές ειδοποιήσεις από τηλεθεατές, από ανθρώπους που βλέπουν και την εκπομπή ή όχι. Μα δεν κάνετε ένα ρεπορτάζ για αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό που βλέπουμε. Είναι και στο κέντρο της Αθήνας. Είναι στην Οδό Ακαδημίας. Ένα κτίριο μακρόστενο και θεόκλειστο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάναμε αυτό το ρεπορτάζ και θα σας δείξουμε τώρα. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά να αποκαλύπτουμε τι συνέβαινε μέσα σε αυτό το κτίριο, γιατί είναι κλειστό εδώ και τόσα πολλά χρόνια και αν υπάρχει μια αλήθεια σε όλα αυτά που κουβεντιάζονται σαν φήμες, σαν θρύλοι για γεγονότα και φαινόμενα μέσα σε αυτό το κτίριο. Το πιο παράξενο κτίριο της Αθήνας. Ένα κτίριο στην καρδιά της Αθήνας που όμως μοιάζει βγαλμένο από τις σελίδες του Χάρι Πότερ.
το συμπιεσμένο, γιατί έτσι δείχνει κτίριο στην οδό Ακαδημίας 58Α, χτίστηκε από τον Γερμανό αρχιτέκτονα Ερνέστο Τσίλερ και δεν ήταν παρά η κατοικία του στην Αθήνα. Το ιδιόρυθμο σχέδιό του όμως, ο παράξενος εσωτερικός του διάκοσμος και ο θρησκευτικός μυστικισμός, τον οποίον αρέσκονταν να καλλιεργούν οι κατοπινοί του ιδιοκτήτες, περιέβαλαν το μυστηριώδες κτίσμα με ένα μύθο που το τυλίγει μέχρι σήμερα. Έναν μύθο με πολλές εκδοχές που είτε αληθεύουν είτε όχι, το κατατάσσουν πάντως στα παράδοξα των Αθηνών. Είναι ένα περίεργο κτίριο που βρίσκεται στην Οδό Ακαδημίας. Στην πραγματικότητα πρέπει να είναι το πιο μικρό από πλευράς πρόσωψης κτίριο στην Αθήνα. Είναι 3 μέτρα πλάτος και στην πραγματικότητα είναι στο βάθος του 25 μέτρα ένας διάδρομος. Είναι η παλιά κατοικία του Ερνέστου Τσίλερ, όπου μετέπειτα έγινε η οικία του Διονύση Λοβέρδου, στο οποίο συγκεκριμένο σημείο Ακαδημίας 58Α διαμόρφωσε το χώρο ούτως ώστε να φιλοξενήσει την πολύ σπουδαία Βυζαντινή συλλογή που μάζευε τα τελευταία 30 χρόνια της ζωής του. Ο χώρος ο συγκεκριμένος ήρθε στη δημοσιότητα με άκομψο, ας το πούμε έτσι, τρόπο το 1993, όταν είχαμε αυτά τα εγκλήματα με τους σατανιστές, διότι στην πρόσωψή του και συγκεκριμένα στο δεύτερο όροφο υπήρχε ένας εραλδικός δράκος, ένας δράκος από σίδερο, ο οποίος αυτό την περίοδο που χτίστηκε το κτίριο γύρω στο 1870 συνηθιζόταν σε όλη την Ευρώπη να υπάρχουν αυτά τα εραλδικά, ας το πούμε έτσι, αγάλματα, όπως είναι στην Παναγία των Παρισίων που έχουμε τέτοια αγάλματα, και ο Τσίλερ το είχε διαλέξει για το σπίτι του. Είναι, όσο και αν φαίνεται περίεργο, είναι σημάδι τύχης. Φυλάει ενάντια στους έξω δαίμονες. Τότε ο κόσμος, ο οποίος δεν είχε πολλές γνώσεις σχετικά με σατανισμό, ήταν κάτι πρωτόγνωρο για το ελλαδικό χώρο, δαιμονοποίησε το χώρο. Είπαν ότι αρχίζουν να γίνονται εδώ τελετές. Ξέρετε, με τη φημολογία που πήγαινε από το ένα αυτή στο άλλο, ότι εδώ μαζεύονταν οι σατανιστές, εδώ γίνονταν τελετές. Εντύπωση κάνω γεγονός ότι κατέβηκε με επίσημη διαταγή, διότι ο χώρος ανήκει από το 1979 στο Βυζαντινό Μουσείο. Οι απαγορεύσεις τροφοδοτούν το μυστήριο και κατά καιρούς πολλοί είναι εκείνοι που έχουν εξερευνήσει το εσωτερικό του κτηρίου, είτε αξιοποιώντας μια ευκαιρία να μπουν μέσα, είτε δημιουργώντας την ευκαιρία αυτή. Είστε κι εσείς από αυτούς που έχουν τολμήσει και έχουν μπει, δεν σας εμπόδισε κανείς, μέσα στο κτίριο. Μπήκα την περίοδο του τέλη 2005, αρχής 2006. Έτυχε κάποιοι φοιτητές αναπαλαίωση κτηρίων να κάνουν κάποια πανεπιστημιακή προφανώς έρευνα για το κτίριο. Με αφήσαν να μπω κανονικά στο κτίριο, κατάφερα να τραβήξω κάποιες φωτογραφίες. Βέβαια, το κτίριο είναι σε άθλια κατάσταση. Ήταν γεμάτο μπάζα, ήταν και πολύ επικίνδυνο γενικά να κυκλοφορεί μέσα στο κτίριο, γιατί κάποια σημεία του κτίριου έχουν πέσει, είχαν μπει στηρίγματα. Πώς είναι μέσα το κτίριο, γιατί δεν επιτρέπεται να μπει κανείς? Όταν είχα μπει εγώ το 1995, ο χώρος είχε υποστεί μια παρέμβαση, διότι το 79 αμέσως χρησιμοποιήθηκε για βεστιάριο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, που είναι στο απέναντι ακριβώς, και κατά διαβολική σύνδοση άρπαξε πυρκαγιά το συγκεκριμένο χώρος, το βεστιάριο, και παραλίγο να καταστραφεί ολοσχερός το κτίριο. Στην πραγματικότητα, όλος αυτός ο χώρος είχε εσωτερικά στα δύο τεράστια σαλόνια ένα αντίγραφο ενός μικρού ναού, μιας μικρής εκκλησίας. Υπήρχε ένα τέμπλο, το οποίο στην πραγματικότητα δεν ήταν πραγματικά εκκλησία, ήταν ένα τέμπλο το οποίο χρησιμοποιούταν για να μπουν οι εικόνες και να δίνει, όπως γράφει ο ίδιος στον κατάλογο της συλλογής του το 1930, τότε που έγινε και τα εγκαίνια του μουσείου, να δίνει μια θρησκευτική μυστικοπάθεια. Τον δράκο τον είδατε όταν μπήκατε? Ναι, το 95 που μπήκα εγώ, μάλιστα ήταν φρεσκογκρεμισμένος. Αυτό πρέπει να κατέβηκε το Νοέμβριο του 1993. Είναι στο πάτωμα, περπατώντας, όχι από αυτή την είσοδο, από την 58Α, αλλά από τη Μαυρομιχάλη, περπατώντας περίπου 30-40 μέτρα και πλησιάζοντας προς τον πρώτο όροφο του κτηρίου, ριγμένος στην δεξιά πλευρά, όπως βλέπει κάποιος. Σας έκανε
μεγαλύτερη εντύπωση. Είχαν αφαιρεθεί από το κάθε δωμάτιο, και υπάρχουν και φωτογραφίες γι' αυτό, ένα κεντρικό πλακάκι, το κεντρικό πλακάκι της κάθε αίθουσας. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο το είχαν αφαιρέσει, αλλά είχαν αφαιρέσει μόνο αυτό, το κεντρικό πλακάκι. Και ήταν και κάποιες πόρτες οι οποίες είχαν χτιστεί με τούβλα. Συγκεκριμένα η μία πόρτα οδηγεί στο κτίριο της Οδού Ακαδημίας 58α, δηλαδή σε εκείνη την είσοδο. Η άλλη πόρτα είναι από την αριστερή πλευρά του κτιρίου στην Οδό Μαυρομιχάλη. Υπήρχαν παράθυρα κτισμένα με τσιμέντο. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, αλλά σίγουρα διέφερε το πάτωμα σε μια γωνία από το υπόλοιπο δωμάτιο. Δεν μπορώ να δώσω εξήγηση στο συγκεκριμένο γεγονός. Δεν έχω καταφέρει να βρω εξήγηση, ούτε τα παιδιά που ήταν εκεί, υποτίθεται, και κάνανε κάποια εργασία, δεν μπόρεσαν ούτε αυτά να μου δώσουν κάποια εξήγηση ή δεν ήθελαν να μου δώσουν κάποια εξήγηση. Για μερικές βεβαίως ακόμη εκπομπές έχετε δυνατότητα να διεκδικείτε τα δύο δώρα της εκπομπής μας, τα οποία είναι το mini laptop και το τηλεσκόπιο. Έτσι λοιπόν και απόψε στέλνετε ένα μήνυμα από το κινητό σας με τη λέξη πύλη, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμο και αποστελή στο 54010 για όσο βεβαίως διαρκεί η εκπομπή. Ένα θέμα το οποίο ίσως να σας φανεί λιγάκι περίεργο, αλλά σας πληροφορούμε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ποια είναι λοιπόν η άγνωστη σχέση των αγρογλυφικών, δηλαδή αυτών των σημαδιών που βλέπουμε να δημιουργούνται στα χωράφια σιτηρών, και των αρχαίων ιερών χώρων στην Ελλάδα? Το μυστικό μήνυμα, ο ιονός που μας μεταφέρουν οι δημιουργοί τους για το 2012. Αν λοιπόν θέλετε να είστε στην εκπομπή αυτή, δηλώστε τώρα συμμετοχή στο τηλέφωνο 07852, στο fax 210-5707-955 και στο piles@alter.gr, ή αν θέλετε να επικοινωνήσετε αμέσως τώρα στην εκπομπή, επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 210-5707-900. Δεν πάμε πουθενά, συμφωνάει. Πάμε, πού να πάμε εδώ πέρα, έχουμε ψωμί τώρα, έχουμε ιστορία. Από γυαλιά και πώς πάμε, καλά. Μια χαρά. Τα ματάκια μας βλέπουνε. Άρα τα μάτια του λαού, κουβάγες. Να σου δώσω να τα βλέπεις καλύτερα. Βεβαίως, γιατί όχι. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Να συνεχίσουμε τα μεταφυσικά μας. Εμείς, κυρία Ιωάννου, σας γνωρίζουμε πιο πολύ και περισσότεροι τηλεθεατές μέσα από το Serial. Έχετε έρθει όμως εκπομπή για ανεξήγητα. Οπότε θα ήθελα να μας πείτε αν έχετε ζήσει κι εσείς κάποια ανεξήγητη εμπειρία, κάποια μεταφυσική εμπειρία, ή αν έχετε βρεθεί σε έναν χώρο που να νιώσετε πολύ έντονη ή διαφορετική ενέργεια. Καταρχάς, να δηλώσω φανατική θαυμάστρια της εκπομπής. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην παρέα σας. Νομίζω ότι όλοι έχουμε ζήσει, κάποιοι κάτι πιο τραβηγμένο, κάποιοι κάτι πιο απλό. Μου έχει τύχει να βρεθώ σε χώρο όπου η ενέργεια να μου δώσει διαισθητικά κάποια μηνύματα, χωρίς να είναι ξεκάθαρα, χωρίς να είναι εικόνες, αλλά μου έχει τύχει να μπω σε εκκλησία ή σε μια παλιά εκκλησία, ας πούμε, ή σε ένα μοναστήρι, χώροι όπου γίνονται προσευχές, είναι ιεροί, είναι καθαροί από ενέργειες, και εκεί έχω νιώσει ένα συγκλονισμό, μπορώ να πω. Όχι απαραίτητα λόγω θρησκείας, λόγω του ότι είναι ένας χώρος ο οποίος είναι καθαρός, νομίζω, από οτιδήποτε αρνητικό. Αντίστοιχα, μου έχει τύχει να μπω σε χώρο και να πω: κάτι με ενοχλεί, κάτι με πνίγει, να φύγω, χωρίς πάλι να μπορώ να το εξηγήσω, χωρίς να συμβαίνει κάτι που λογικά, συνειδητά μπορώ να πω: α, είναι αυτό, έχει συμβεί κάτι. Τώρα, πώς το αντιλαμβάνουμε, νομίζω ότι οτιδήποτε συμβαίνει, οτιδήποτε σκεφτόμαστε ή πράττουμε, έχει κάποια ενέργεια. Αυτή η ενέργεια αποτυπώνεται στον χώρο. Ένας άνθρωπος με μια σχετική ευαισθησία στις κεραίες του, ενδεχομένως μπορεί να το εισπράξει αυτό το πράγμα. Ένα ερώτημα σε αυτήν όλη την ιστορία είναι την εξής, ότι μήπως θέλουμε να νιώσουμε έτσι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν ψυχολόγος θα σας έλεγα πως ναι. Ναι. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν κάποια υπόσταση, και ότι όλα είναι παιχνίδια του υποσυνείδητου και όλα είναι αυτά που θέλουμε να δούμε και γι' αυτό τα βλέπουμε. Αλλά προσωπικά διαφοροποιώ ότι. Δεν αποκλείεται καθόλου και το μεταφυσικό του πράγματος, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι πολύ πιο σοφό να ερευνούμε γενικότερα τα πράγματα, μάλιστα, παρά να μένουμε σε πολύ δόγματα. Σωστά. Συμφωνούμε απόλυτα. Ναι. Και ιδιαίτερα βεβαίως όταν στην υπόθεση αυτή που είδαμε, κύριε Δημόπουλε, του σπιτιού, παρακολουθήσαμε την ύπαρξη ενός τέμπλου.
Είπε ο κ. Κασταμονής προηγουμένως ότι υπήρξε ένα τέμπλο το οποίο είχε σκοπό να δημιουργήσει μια θρησκευτική, έτσι, μια μυστικοπάθεια, μια κατάλληλη ατμόσφαιρα. Για ποιο λόγο καταρχήν πιστεύετε ότι συνέβη αυτό το πράγμα στο συγκεκριμένο σπίτι? Επειδή το έχω επισκεφθεί τρεις φορές το συγκεκριμένο. Πρόσφατα ή στο παρελθόν? Στο παρελθόν. Από την δεκαετία του 80 μέχρι προπέντε ετών. Μάλιστα, τη μια φορά είχαμε πάει με το φίλο μου, τον Μακαρίτη, τον αρχιτέκτονα, τον Μιχάλη τον Τηλιανάκη, ο οποίος έκανε αναπαλαιώσεις κτιρίων του Τσίλερ. Δεν υπάρχει μέσα στο κτίριο αυτό τεκτονικός ή άλλος συμβολισμός. Αντίθετα, πρόκειται για ένα καθαρό ιστεροβυζαντινό μουσείο. Ο ναός, δηλαδή, λέτε ότι δημιουργήθηκε όλα, βάση Βυζαντινού μουσείου? Όλα τα εκθέματα είναι χριστιανικά της ύστερης Βυζαντινής περίοδου. Μάλιστα, πολύ ωραία. Άλλωστε, συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε. Τα ερχόμουν τώρα σε εσάς, κυρία Αντελιδάκη μου. Έχει δίκιο. Για να ακούσουμε και τη δική σας φωνούλα. Ο κ. Δημόπουλος πιστεύω ότι αυτό, σε αυτό που κατέληξε, αυτή είναι και η πραγματικότητα. Γιατί αν ο Λοβέρδος ήταν απόγονος του Αγίου Διονυσίου, λογικό είναι λοιπόν αυτός ο ναός να είναι χριστιανικός ναός. Έτσι, σωστά. Μα δεν είπε κανείς το αντίθετο, ότι προσυμβεί για κάτι άλλο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Απλά ρωτάμε για ποιο λόγο να θέλει ένας άνθρωπος να δημιουργήσει ένα ναό μέσα στο σπίτι του και μάλιστα να εκθέτει και μέσα αγιογραφίες. Είναι λίγο περίεργο. Προσπαθούμε να φωτίσουμε... Πάρα πολλοί λόγοι θα μπορούσαν να υπάρχουν. Προσπαθούμε να φωτίσουμε ένα περίπου μυστήριο. Περίπου μυστήριο, έτσι. Διότι το σπίτι αυτό είναι κλειστό χρόνια πολλά. Πολλά χρόνια. Διότι υπήρχε αυτός ο δράκος. Γιατί υπάρχουν, ξέρετε, κάτσεις, δοξασίες που κυκλοφορούν. Διότι αυτοί που μπήκανε μέσα και το φωτογραφίσανε μας παρουσιάζουν πατώματα με διάφορα αστέρια πάνω, με κάτι πλακάκια με σχήματα διάφορα κλπ. Και από εκεί πέρα δημιούργεται μια ολόκληρη ιστορία. Αν μου επιτρέπετε. Που προσπαθούμε να την φωτίσουμε σήμερα το βράδυ, να την απλοποιήσουμε. Ήταν η προσωπικότητα του Λοβέρδου, ο ημνής του Λοβέρδου, ο οποίος ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, επιχειρηματίας αλλά και ευπατρίδης, άρχοντας, πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος. Μίλησα με τον ηλεκτρολόγο του. Μάλιστα. Ο οποίος είχε έρθει να... ήταν γύρω στα 85 χρονών κάποια στιγμή να μου φτιάξει κάτι στο γραφείο και μιλήσαμε για το απέναντι κτίριο. Λοιπόν, και μου αφηγείτο ότι ήταν ένα από τα πιο ανοιχτά σπίτια της κοσμικής Αθήνας του Μεσοπολέμου. Μου έλεγε χαρακτηριστικά να βλέπες ωραίους κυρίες, κυρίους καλοντημένες κυρίες. Πολύ συχνά το σπίτι ήταν ανοιχτό και γινόντουσαν διάφορες εκδηλώσεις. Θα πρέπει να ήταν ένα από τα πιο ανοιχτά σπίτια της κοσμικής τότε Αθήνας του Μεσοπολέμου. Και αυτό έχει δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα που έχει διαδοθεί στους γύρω και κατάλαβα. Στον κόσμο. Θέλω να πάμε λιγάκι στην κυρία Volthaupt. Volthaupt, Τεό Βρατόλη Volthaupt. Όλα αυτά. Όνομα. Μεγάλο όνομα. Χορταστικό. Γιατί Volthaupt, Γερμανίδα, είσαστε? Του σύζυγου μου. Ορίστε. Του σύζυγου μου. Του σύζυγου σας. Διαβάζω εδώ πέρα Διευθύντρια Κολεγίου Μεταφυσικών Σπουδών. Για πέστε μας δύο κουβέντες. Τι κάνετε ακριβώς σε αυτό το κολέγιο? Θεολογία και μεταφυσική. Θεολογία και μεταφυσική. Η μεταφυσική είναι η επιστήμη των επιστημών. Έτσι, από την εποχή του Αριστοτέλη, την ξέρουμε σαν όρο, αλλά βέβαια είναι η πιο παλιά από τις επιστήμες. Εξετάζει δηλαδή τα αίτια πίσω από τα φαινόμενα, το θέμα της δικής σας εκπομπής. Πάρα πολύ ωραία. Και επειδή τα τελευταία χρόνια πλέον συμπίπτουν οι απόψεις μας με τις επιστήμες, δηλαδή ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, πιστεύω ότι το θέμα γίνεται επίκαιρο και έχει και σχέση με το τι μπορεί να γίνει και... Για εξηγήστε μας λέει αυτό που λέτε, δηλαδή συμπίπτει η επιστήμη με τη μεταφυσική, αυτό εννοείται? Απολύτως. Απολύτως. Για εξηγήστε το. Δηλαδή, θέματα τα οποία παλιά ήταν ανεξήγητα, σήμερα επιστημονικά έχουν αποδειχθεί. Όπως, ας πούμε, το κβαντικό πεδίο των δυνατοτήτων, το λεγόμενο συλλογικό ασυνείδητο. Αυτά είναι θέματα καθαρά μεταφυσικά, εμείς λέγαμε. Σήμερα όμως έχουν αποδειχθεί. Δηλαδή, υπάρχει ένα πεδίο μέσα από το οποίο επεμβαίνουμε εμείς, σαν οντότητες, και φέρνουμε, εμφανίζουμε πράγματα στο υλικό πεδίο. Το εμφανίζουμε τώρα, μην το δείτε ότι με την έννοια ότι κάνουμε ειδικές τελετές ή μαγείες. Απλά είναι ο τρόπος που υπάρχουμε και ζούμε. Δηλαδή, το σύμπαν γύρω μας δεν είναι ακριβώς όπως νομίζουμε. Και αυτό έχει αποδειχθεί επίσης.
ότι είναι δηλαδή μια απατηλή κατάσταση. Είναι σαν να ονειρευόμαστε όλοι. Δημιουργούμε λοιπόν ένα περιβάλλον μέσα από αυτό το πεδίο των δυνατοτήτων, μέσα στο οποίο κινούμαστε για κάποιους λόγους. Αυτά έχουν αποδειχθεί επιστημονικά. Έχουν γίνει δηλαδή πειράματα πάνω στο πώς επεμβαίνουν τα συναισθήματα στο DNA του ανθρώπου και τελικά το DNA του ανθρώπου πάνω στα φωτόνια. Ναι. Αυτό το έχουμε δει. Το έχουμε πάρει πολύ ωραία. Και στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε τη σημαντική συνείδηση. Αυτό. Επίσης, τα ευρήματα για το ολογραφικό σύμπαν που έχουν ασχοληθεί και σπουδαίοι μεταφυσικοί και στην Ελλάδα έχουμε δύο σπουδαίους μεταφυσικούς, τον κύριο Δανέζη και Θεοδοσίου. Το ολογραφικό σύμπαν και απατηλότητα των αισθήσεων. Και έχουν αποδείξει με πειράματα ότι όλα αυτά που βλέπουμε ευθεία μπορεί να μπορούσαμε να τα δούμε και ανάποδα, ας πούμε. Είναι δηλαδή μια προοπτική πραγμάτων που δεν είναι καθόλου όπως λέγαμε τόσα χρόνια ότι είναι. Αυτό, ξέρετε, μας δίνει και εμάς έτσι όθηση και κουράγιο, αν θέλετε, να προχωρήσουμε αυτήν την εκπομπή. Αυτή η εκπομπή. Και κάνετε σημαντική δουλειά, γιατί είστε από τους πρώτους. Γεννήθηκε σε μια περίεργη ιστορία από το γιο μου. Ξέρω εγώ, γεννήθηκε αυτή η εκπομπή. Εγώ δεν τα πίστευα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ήμουν πολύ επιφυλακτικός, καθότι παλιός μαρξιστής, για μένα. Τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή, αυτό είναι ένα ποντίκι, πώς το λέτε εσείς. Αυτό είναι ένα τραπέζι. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Αυτή έχω πει την κάνω πόσο καιρό, 6 χρόνια. 6 χρόνια σπληρώνω. Τελικά έχω φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορώ να απορρίψω τίποτα. Και να λέω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι και έτσι. Έχετε ακούσει τους παλιούς σούφις που λένε και εσύ έχεις δίκιο και εσύ και εσύ. Και χάρηκα πάρα πολύ όταν έχουν έρθει σε αυτές τις θέσεις διάφοροι επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου, αστροφυσικοί, βιολόγοι, Ροζάκης κλπ. Ο κύριος Ροδάκης. Ναι, οι οποίοι έχουν πει, και θέλει κουράγιο να το πει αυτό ένας καθηγητής πανεπιστημίου. Βεβαίως. Σε θέματα θερεπίν εξωγήινης ζωής, ότι μπορεί και να υπάρχει. Μην απορρίπτουμε τα πράγματα και να λέμε δεν υπάρχει. Μπορεί να υπάρχουν εξωγήινοι, μπορεί να υπάρχουν οντότητες άγγελες, μπορεί να υπάρχουν όλα αυτά που κάποιοι τα βλέπουν με επιφύλαξη και τα απορρίπτουν και δέχονται πια αυτό που λέτε εσείς, ότι η επιστήμη πιθανά μετά από 100-200 χρόνια θα έχει επιβεβαίωση. Όχι, τα έχει ήδη επιβεβαιώσει. Ναι, και κάποια άλλα που δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει. Και πολλά ίσως. Ας πούμε η θεωρία για τα παράλληλα σύμπαντα παλιότερα ήταν κάτι τρελό για μας. Σήμερα υπάρχει Νόμπελ φυσικής που αποδεικνύει ότι υπάρχουν δηλαδή όλες οι πιθανότητες των πραγμάτων στον ίδιο χώρο και γίνονται ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή που είμαστε εδώ. Έχει αποδειχθεί και έχει και Νόμπελ φυσικής, έτσι. Όπως έχει αποδειχθεί και μέσω της κβαντικής πλέον. Ζούμε στην εποχή της κβαντικής βιοανάδρασης, όπου δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει μια φοβερή ταινία που λέγεται «Τι στο μπιπ ξέρουμε». Εξαιρετική, που αποδεικνύει. Τι στο μπιπ. Τι στο μπιπ ξέρουμε. Ναι, τι στο μπιπ. Τι στο καλό δηλαδή ξέρουμε. Και δεν το λες, δεν είναι. Έτσι λέγεται η ταινία. Έτσι μπορεί να πεις και πιο βαριά τέτοια ώρα, κατάλαβα. Έτσι είναι ο τίτλος της, Κώστα μου. Είναι «Τι στο μπιπ ξέρουμε». Μπορεί να την κατεβάσει ο καθένας από το ίντερνετ. Όπου υπάρχουν μέσα λοιπόν επιστήμονες, εξαιρετικοί, φοβεροί, πυρηνικοί φυσικοί, οι οποίοι αποδεικνύουν, το έχει κάνει και σε μια άλλη σου εκπομπή, την επίδραση που έχουν οι θετικές σκέψεις ακόμη και στο νερό. Ναι. Θυμόσαστε. Αυτή η ταινία λοιπόν έχει το πείραμα που παίρνουν τρία δοχεία διαφορετικά από μία πηγή, όπου μετά από τρεις μέρες που τα εξετάζουν, δίδοντας αυτά τα δοχεία σε τρεις διαφορετικούς ανθρώπους, οι οποίοι τα εμποτίζουν με τα συναισθήματά τους και γράφουν και μία ταμπελίτσα επάνω. Στη μία λοιπόν ταμπέλα έγραφαν μίσος, στην άλλη αγάπη, στην άλλη πόλεμος, όπου αφού τα ξαναεξετάσανε και τα κάνανε κολώνες αυτά τα τρία στοιχεία, είδαν ότι το νερό είχε διαφορετικές ιδιότητες και είχε πάρει λοιπόν ιδιότητες από την επίδραση που είχαν οι θετικές ή αρνητικές σκέψεις των ανθρώπων που τα είχαν. Σας βλέπω όλους διαβασμένους σήμερα. Έχετε διαβάσει το μάθημά σας και η κυρία Ιωάννη το έχει διαβάσει το μάθημά της και εσείς, κυρία Δεσπίνα. Είναι θέμα εμπειρίας. Είναι πολύ καλό άνοιγμα. Οι κυρίες, καλά, σήμερα σκίζουν να πούμε. Υπέροχο. Δηλαδή είναι υπέροχο. Θέλω να τη συμπληρώσω ουσιαστικά. Ναι. Όσον αφορά το άγνωστο με το οποίο ασχολούμαστε και το λέμε μεταφυσικό, ότι και πάλι η μοντέρνα φυσική μας λέει τι είναι αυτό το άγνωστο. Ζούμε σε ένα πολυδιάστατο πλέον σύμπαν, αποδεδειγμένο. Έχουμε μια τρισδιάστατη μόνο αντίληψη. Άρα το οτιδήποτε από αυτά που βιώνουμε προεκτείνεται σε επιπλέον διαστάσεις, για μας είναι άγνωστο. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτό. Και έχω την εντύπωση ότι στις περιπτώσεις που έχουμε θεάσεις ή βιώματα ή εμπειρίες, συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, έχουμε μια επαφή παραπάνω, μια προέκταση στην αντίληψή μας σε σχέση με μια από τις διαστάσεις που ήδη υπάρχουν. Σαν να είναι ένας διάβλος. Στο βουνό, σε εμάς, στο ποτήρι. Και ο κάθε άνθρωπος μπορεί να την έχει αυτή την ικανότητα. Δεν είναι ότι την έχουν κάποιοι ξεχωριστά. Είναι και οι συνθήκες που βολεύουν μερικές φορές, έτσι δεν είναι.
Δηλαδή για να έρθει σε επαφή με αυτό το οποίο λέμε το θείο, το μεταφυσικό, το περίεργο, πρέπει να βολεύουν και κάποιες συνθήκες, να προσφέρουν κάτι επιπλέον. Ίσως να καλλιεργήσεις αυτά που κρύβονται μέσα σου και που πάντως, δεν έχεις βγάλει ποτέ. Θεωρείτε ότι το έχουν όλοι οι άνθρωποι μια ιδιαίτερη διαίσθηση ή κάτι άλλο που απλώς εγώ πιστεύω δεν το ότι την έχουν αυτή τη διαίσθηση, ίσως η Θεό να μας το επιβεβαιώσει, όλοι οι άνθρωποι. Απλώς μέσα στην καθημερινότητα και στη δίνη της ζωής δεν έχουμε τη δυνατότητα, τα περιθώρια και το χρόνο να μπορέσουμε αυτή να την καλλιεργήσουμε. Λιγάκι να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στον εσωτερικό μας κόσμο. Όταν λοιπόν το κάνουμε αυτό και το αφήνουμε αυτό λίγο πιο ελεύθερα, τότε νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να έχουμε και διαίσθηση και διαφορετική ικανότητα, όπως τη λέμε. Αλλά στην ουσία είναι η ικανότητα που έχουν όλοι οι άνθρωποι να καταλάβουν τα πράγματα μέσα από την αγάπη. Κύριε Μπράιτ, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Σκύζουν σήμερα, Καλά, είναι σήμερα. Είμαστε σε φάση καλή με τις κυρίες που είναι εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Ωραία, εγώ σας λέω πολύ διαβασμένες για τις τρεις. Θα σας περάσω μετά από εξετάσεις να δω, να βαθμολογήσω, να δω. Εγώ πάνω σε αυτό θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι πολύ σημαντικό. Και μετά να πω κι εγώ το ότι... Κύριε Πράγκη, πού θα μιλήσει, εγώ θα μιλήσει. Είναι πολύ σημαντικό ότι η ζωή μας, αν τη φανταστούμε μέσα στην απατηλότητα των πραγμάτων που λέμε, είναι σαν μια ταινία. Ας πούμε, γεννιόμαστε τώρα και πεθαίνουμε, και όταν πεθάνουμε, ξαναρχίζουμε πάλι οι ίδιοι, με τα ίδια πράγματα, με το ίδιο σενάριο, ξανά και ξανά και ξανά. Ο άνθρωπος που δεν μαθαίνει ποτέ τίποτα, περνάει μέσα σε αυτό το πράγμα, στην απατηλότητα, χωρίς να καταλάβει τίποτα. Για να ξεφύγουμε από την ταινία, πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνουμε, να δούμε τι συμβαίνει. Μόλις αρχίσουμε την πνευματική αναζήτηση, πλέον δεν γυρνάμε γύρω-γύρω, ας πούμε, όπως ένα κατσίκι γύρω από ένα πάσαλο. Αρχίζει η πορεία μας να γίνεται μία ανέλυξη. Mm-hmm. Τότε λέμε μπαίνουμε στην πνευματική πορεία και έχουμε την ελπίδα να ξεφύγουμε από την απατηλότητα και να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται εδώ πέρα, σε αυτό το πεδίο των δυνατοτήτων, των δονήσεων που ζούμε. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να, ή να επί... να βαραίνουμε το κάρμα μας ή να το ελαφραίνουμε. Δηλαδή, αν όλοι μας έχουμε μία μοίρα ή ένα κάρμα, ανάλογα με το τι κάνουμε στη ζωή μας, αυτό έχει επιπτώσεις. Δηλαδή, γι' αυτό λέμε ότι δίνεις, παίρνεις και ό,τι καλό είναι σου επιστρέφεται ή ό,τι κακό σου επιστρέφεται. Στην ουσία, τι είναι αυτό. Πώς θα ακούει ο οδηγός παρέα σου, ο κ. Δημόπουλος, εσείς είσαστε. Θα τρέξω να επικαλεστώ το μαρξιστικό σας παρελθόν. Είμαι οπαδός του ορθολογισμού, αν όχι του μαρξιστικού. Μας έχει χάει όμως. Και το κάπου, μας και κάπου θα ήθελα να δηλώσω την αντίθεσή μου με τα παιδεία αυτά τα μεταφυσικά. Ναι. Και είναι μια σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να τα δω να αποκτούν και ακαδημαϊκές αυθεντίες. Ναι. Και να σπεκουλάρονται μέσα από πανεπιστήμια. Ξέρετε, είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν καταλαβαίνει πολύ ο κύριος Ραβαλάς. Αναιρείτε το γιου, κύριε Δημόπουλος. Ο κύριος Δημόπουλος έχει δίκιο με την εξής έννοια, ότι πραγματικά, όπως έλεγε ο κύριος Δανέζης... Έχει δίκιο ο κύριος Δημόπουλος, θα σας πω που έχει δίκιο. Να σας πω με ποια έννοια έχει δίκιο. Όπως έλεγε ο κύριος Δανέζης, αυτά που έχουν αποκαλύψει οι επιστήμες σήμερα, όπως μιλάμε για Νόμπελ φυσικής, δεν μιλάμε για θεωρίες, έτσι. Αυτά που έχουν αποκαλυφθεί σήμερα στην επιστήμη, δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά στον ακαδημαϊκό κόσμο. Φανταστείτε, δεν τα έχει μάθει ακόμα. Πόσο μάλλον να γίνουν γνωστά και αποδεκτά στο ευρύτερο κοινό, έτσι. Το ανθρώπινο κοινό. Θέλει πολύ άρα δουλειά. Είναι ανθρώπινο ότι κάποιος δεν μπορεί έτσι εύκολα όλη την γνώση που έχει να την αφήσει στην άκρη και να δεχθεί κάτι εντελώς επαναστατικό. Ακούστε να σου πω κάτι. Ας κάνω μια εξομολόγηση. Εγώ εδώ και 6 χρόνια νιώθω να περπατάω επάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή με την εκπομπή αυτή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι. Είναι δική μου, δικό μου δημιουργήμα, δική μου ιδέα. Του γιου ιδέα. Ε? Του γιου. Ναι, ο γιος μου την έδωσε και εγώ την υλοποίησα, εν πάση περιπτώσει. Να λέμε την αλήθεια. Αλλά καταλαβαίνετε, ξαφνικά ο κόσμος, έναν δημοσιογράφο που τον ξέρει 40 χρόνια σχεδόν, να κάνει κάποια συγκεκριμένη δημοσιογραφική δουλειά, έρευνες, αποκαλύψεις, μια μαχητική δημοσιογραφία, ξαφνικά τον βλέπει αυτόν τον άνθρωπο να μιλάει για πνεύματα, για οπτασίες, για εξωγήινους, για όλα αυτά τα πράγματα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η πορεία η δική μου είναι και λίγο μαρτυρική, διότι πρέπει να προσέχω να μην πέσω από τη μία πλευρά ή από την άλλη. Φοβερό κάρμα κάνετε, κύριε. Καταλαβαίνω πάρα πολύ. Δημιουργεί όμως καλή άβρα. Καταλαβαίνω πάρα πολύ τον κύριο Δημόπουλο αυτό που εννοεί. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο όλο αυτό το πράγμα να μετατραπεί σε γραφικό, σε
μαγείες τύπου Αφρικής, βουντού και τέτοια πράγματα. Και, αλλά καμία προσπαθώ σχέση να το κρατήσω εκεί πέρα πριν να το κρατήσω. Μα είσαστε αναζητητής. Μήπως όμως χαλάει και την πιάτσα αυτό το πράγμα, γιατί εγώ αντιλήφθηκα ότι ο κ. Ζημόπουλος λέει πως είναι επικίνδυνο και ρωτάω επικίνδυνο για ποιους. Για επικίνδυνο, επικίνδυνο αν κάνουμε... Εάν ναι, κάνουμε αυτή την. Αν πέσουμε στην υπερβολή. Έτσι, αν φύγουμε από αυτή τη γραμμή την κόκκινη που βάζουμε. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό λέει η επικίνδυνο. Αν φύγουμε από αυτή την κόκκινη γραμμή που βάζουμε. Γιατί υπάρχει μια κόκκινη γραμμή, υπάρχει ένα όριο. Πέρα από το όριο αυτό, ναι, μπορεί να γίνει και επικίνδυνο. Με το κτίριο στην Ακαδημία όμως τι έγινε. Θα το δούμε λίγο. Έχουμε κι άλλο. Κάτι θέλει να πει ο κ. Μπράιτ. Ήθελα να πω ότι κατανοώ, ας πούμε, το ότι μπορεί να υπάρχει και αυτή η συντηρητική τάση από μια πλευρά ατόμων που κατά κάποιο τρόπο έχουν μάθει να κινούνται πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο στέρεο έδαφος και οποιαδήποτε παρέκκληση από αυτό να τρομάζει, συνειδητά ή υποσυνείδητα. Αλλά ουσιαστικά ο πολιτισμός, η εξέλιξη της γνώσης γίνεται μέσα από ανατροπές δογμάτων. Έτσι. Εκείνο που πρέπει να δεχτούμε όλοι μας είναι αυτό το σοκρατικό εν είδα ότι ουδέν είδα. Δηλαδή, τα δόγματα που έχουμε μάθει να συντονιζόμαστε και να τα προσαρμόζουμε, να προσαρμόζουμε μάλλον την πραγματικότητά μας πάνω σε αυτά, που ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο μας κατευθύνονται και να νιώθουμε μια ασφάλεια πάνω σε αυτά, αγκαλιασμένοι από πάνω τους, θα πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να τα ξεπεράσουμε, να είμαστε διατεθειμένοι να ψάξουμε, όχι κατά ανάγκη να γίνουμε αυθεντίες όπως ακούστηκε και να λέμε ότι τώρα εγώ ξέρω πώς θα ερμηνεύω όλα αυτά, γιατί φυσικά όταν μιλάμε για πολυδιαστατικά σύμπαντα και για τρεις διαστάσεις τις οποίες κατανοούμε, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτά που, κάποια βιώματα που έρχονται. Μπορούμε όμως να δεχτούμε ότι υπάρχουν βιώματα που δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε και να είμαστε ανοιχτοί προς αυτά. Ναι, έχετε απόλυτα δίκιο. Ξέρετε, εγώ ξέρετε πότε απελευθερώθηκα εντελώς για αυτή την εκπομπή. Γιατί στην αρχή ήμουν επιφυλακτικός, είχα και εγώ τις ανασφάλειές μου και τα ερωτήματά μου και έλεγα πού πάω, τι πάμε να κάνουμε. Απελευθερώθηκα εντελώς όταν είχαμε πάει στο πανεπιστήμιο, το έχω πει, στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Ο οποίος στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, από τα πιο σοβαρά πανεπιστήμια που υπάρχουν στον κόσμο. Στο τμήμα της παραψυχολογίας, που υπάρχει τμήμα συγκεκριμένο με καθηγητές. Έδρα μεταφυσικά. Έδρα. Και ξαφνικά λοιπόν με πήρε ο καθηγητής ο Άγγλος με ένα μηχάνημα που έχει τρομακτικές κεραίες αισθητήριες με πολύ μεγάλες ευαισθησίες και άρχισε να μου μετράει τους χώρους που εκεί πέρα έχουν συμβεί γεγονότα του παρελθόντος και που έβλεπα την βελόνα να αποκλίνει συνέχεια και να τρελαίνεται η βελόνα και να μου λέει ότι σε αυτό το χώρο υπάρχει μια στάμπα από το παρελθόν ενός βίαιου γεγονότος, είναι αυτό που λέγατε εσείς κυρία Ιωάννου πριν από λίγο, μιας άβρας κακής η οποία επηρέαζε αυτά τα υπερευαίσθητα μηχανήματα. Και είπε αυτό εμείς το εξετάζουμε πια επιστημονικά με φυσικούς, μέσα από την επιστήμη και την ηλεκτρονική, τα κύματα κλπ. Κλπ. Για να δούμε εάν γεγονότα παρελθόντας έχουν αφήσει τη σφραγίδα τους σε χώρους όπου μπορεί να καταγράφονται σήμερα. Έχουν αρχίσει και δημιουργούνται μέχρι κατασκευάζονται μηχανήματα προσπαθώντας να διελευκάνουν κάτι τέτοιες περιπτώσεις. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Οι συγκεκριμένες ράβδοι, όταν είναι κοντά σε αγιασμό, δεν ενεργοποιούνται. Δεν ενεργοποιούνται. Και θέλω να το δέσω με αυτό που είπε με το νερό που προηγουμένως, ναι. Ότι το νερό, ανάλογα με το τι θα του, πώς θα το, τι θα του στείλει, εν πάση περιπτώσει, πώς θα το ενεργοποιήσει, αντιδρά. Έχει μνήμη αυτό που είχατε, νομίζω. Κάπου... Ο αγιασμός είναι χαρακτηριστικό του. Κάπου το έχουμε κάνει εκπομπή. Ναι, το έχουμε κάνει εκπομπή. Τώρα να με ειδοποιεί η συνεργάτη μου, Νάντια, η Παπαμίτσου. Είχαμε δώσει και δείγμα από αγιασμό. Ναι, το έχουμε κάνει και αγιασμό. Ότι μπορεί να είναι, συγγνώμη, μπορεί να είναι 30 χρόνια ο αγιασμό κάπου κλεισμένο σε ένα καντήλι από κάτω σε κάποια σπίτια που παίρνουν αγιασμό και τον κρατάνε και δεν χαλάει το νερό. Αυτό δεν αλλάζει. Μπράβο, ναι. Φανταστείτε λοιπόν ο άνθρωπος που αποτελείται από. Που εμπεριέχει 80% νερό, πόση σημασία έχει, τι μηνύματα στέλνει στον οργανισμό του μέσα από τον εγκέφαλό του. Πάρα πολύ. Φανταστείτε πόσο επηρεάζεται. Λοιπόν, να κλείσουμε το θέμα του σπιτιού για να πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Βεβαίως, πάμε να δούμε λοιπόν το τελικό βίντεο για το σχετικό θέμα της Ακαδημίας 58α. Τι ακριβώς λοιπόν συνέβη στο περίφημο αυτό σπίτι, ποια ήταν τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε και βρήκαμε εκεί μέσα, βεβαίως με τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων που οι ίδιοι είχαν καταφέρει να μπουν μέσα στο σπίτι αυτό. Ο μύθος ενός συμπιεσμένου κτηρίου. Πάμε στις δοξασίες. Ποιες πιστεύετε και ποιες όχι. Ας αρχίσουμε, ας πούμε, από τον όρκο των αητών υποτών στο περίφημο τέμπλο που δεν είδατε.
Ο συγκεκριμένος μύθος βγήκε από ένα συγκεκριμένο ερευνητή, ο οποίος είπε ότι στην αίθουσα που κατέληγε το κτίριο της Ακαδημίας 58α, συγκεκριμένα στο ναό όπως λέγανε, υπήρχε ένα αγαλπαίνο υπότι. Ανέφερε ο συγγραφέας ότι στη συγκεκριμένη αίθουσα γινόντουσαν κάποιες τελετές, ότι εκεί ορκιζόντουσαν οι ναήτες υπότες. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Μπορώ να το συνδέσω όμως με το γεγονός ότι ο Διονύσιος Λοβέρδος, που ήταν και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, άνοικε σε τεκτονική στοά, όπως και αδερφός ήταν στην στοά Παρθενών της μεγάλης στοάς Ελλάδος, και ενδεχομένως με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογείται το γεγονός των συναθρήσεων υπό το πλαίσιο ιερουργιών τεκτονικής μορφής. Υπάρχει άλλος μύθος ο οποίος λέει ότι το κτίριο αυτό συνδεόταν με διάφορα σημεία υπογείως στην Αθήνα, σημαντικά σημεία, ότι οι στοές αυτές ενώνονταν με τη Ρώσικη Εκκλησία, με κάποια συγκεκριμένα σημεία της Ακρόπολης. Κάποιες αναφορές λένε ότι έφταναν και μέχρι την Πεντέλη. Πώς νιώθατε μέσα στο κτίριο, υπήρχε κάποιο δέος? Δεν ένιωθα δέος, γιατί δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Ουσιαστικά το μόνο που έβλεπα είναι ένα ερείπιο. Έβλεπα πέτρες από εδώ, σπασμένη τύχη από εκεί, τούβλα, μπάζα. Δεν έβλεπα κάτι το ενδιαφέρον. Το μόνο που κατάφερα να δω είναι κάποια ψηφιδωτά στο πάτωμα, όπου μπορούσα να τα δω. Κάποια ψηφιδωτά έχουν μείνει και σε κολόνες που υπήρχαν μέσα στο κτίριο. Έχουν αφαιρεθεί σχεδόν τα πάντα ουσιαστικά από αυτό. Προφανώς τα έχει πάρει το Βυζαντινό Μουσείο για να μπορέσει να τα εκθέσει. Όπως είπα, το κτίριο το 79 πέρασε στο Βυζαντινό Μουσείο. Το Βυζαντινό Μουσείο χρησιμοποίησε τη συλλογή, ήταν μια τεράστια συλλογή, 600 θεολογικές εικόνες, σπανιότατες, ψηφιδωτά και διάφορα άλλα γάλματα και αντικείμενα που είχαν σχέση με το Βυζάντιο. Τα πήγε στο Βυζαντινό Μουσείο και ο χώρος ουσιαστικά άρχισε να ρημάζει και να μην έχει την έγκλη των προηγούμενων χρόνων. Σήμερα το μυστηριώδες κτίριο επί της Ακαδημίας εξακολουθεί να εμπνέει και να προκαλεί. Σιωπηλά, με το γοτθικό έι στον αριθμό του, με το μισάνοιχτο παράθυρο, με την μεσαιωνική του πόρτα. Μικρές λεπτομέρειες που όμως τροφοδοτούν μεγάλες δοξασίες. Λένε εδώ πέρα τα μύρια όσα, ότι από εδώ ξεκινάνε οι υπόγειες στοές που φτάνουν μέχρι την Πεντέλη, από εδώ ξεκινάνε στοές οι οποίες φτάνουν στην Ακρόπολη, ότι εδώ γίνονται σατανικές τελετές, ότι εδώ πέρα μαζεύονταν οι ναήτες υπότες. Έχει αυτή τη θρησκευτική μυστικοπάθεια, έχει αυτά τα σύμβολα τα οποία τα κληρονόμησε από τον Τσίλερ, που αυτό τον δράκο και αυτά έτσι, τα γοτθικού τύπου, μην το βλέπετε έτσι, είναι εγχωμένο το κτίριο ουσιαστικά, ήταν διόροφο, δεν είχε άλλο από πάνω, το οποίο σε σχέση με όλα τα κτίρια της εποχής είναι παράδοξο. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Κατά καιρνούς περνώντας από εδώ πέρα, διότι δεν είναι ένα σημείο που είναι μυστικό, είναι στο κέντρο των Αθηνών. Υπήρχε στην πόρτα αφαλός. Έφυγε. Μπήκε λουκέτο ασφαλείας. Μπήκε άλλο λουκέτο ασφαλείας. Ξαναμπήκε άλλο λουκέτο. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει ένα λουκετάκι το οποίο κλείνουμε ουσιαστικά τα ποδήλατα. Είναι πανεύκολο να μπει. Που σημαίνει ότι κάποιοι προσπαθούν συνεχώς να μπουν, αλλά στην πραγματικότητα δεν βρίσκουν τίποτα και φεύγουν. Τον περίφημο Δράκολο, ο ίδιο τον φωτογράφησα πολύ πρόσφατα στη Ρώμη. Τον βρήκατε μέσα, υπάρχει ακόμα? Όχι, ο Δράκος έχει αφαιρεθεί από το κομμάτι που είναι στην Οδό Ακαδημίας 58α. Εγώ δεν βρήκα κάτι. Κύριε Κασταμονίτη, ο ρόλος του Τσίλερ ποιος είναι για το κτίριο της Ακαδημίας 58α, δηλαδή γιατί το έφτιαξε έτσι σαν να το έχουν συμπιέσει τα διπλανά κτίρια? Είναι γεγονός ότι η γερμανική αρχιτεκτονική και νοοτροπία της περίοδου 1830-1880 ήθελε πάντοτε να υπάρχει μια δεύτερη έξοδος και είσοδος στο σπίτι, στην οικία. Εντύπωση βέβαια κάνει το γεγονός ότι σύμφωνα με τις μαρτυρίες του είχε δοθεί για κάποιο διάστημα το παλιό νομισματικό μουσείο Αθηνών που είναι στην οδό Πανεπιστημίου να είναι οικία του και το έδωσε πίσω, είναι το Ηλίου Μέλαθρον που λέμε σήμερα, το έδωσε και ήρθε και έμεινε εδώ με την οικογένειά του. Δηλαδή, αυτό το είχε χτίσει για τον Σλίμαν. Ναι, το είχε χτίσει για τον Σλίμαν. Ο Σλίμαν κάποια στιγμή του είπε ότι εγώ δεν θα μπορέσω να μείνω για κάποιο χρονικό διάστημα, μείνε εκεί πέρα μέσα και ουσιαστικά θα μπορούσε να το διατηρήσει και να το χτίσει κάτι άλλο. Αλλά εντύπωση έκανε ότι το παράτησε, που είναι τεράστιο ο χώρο. Ποια μάτια το παρακολουθούν? Κοιτάξτε,
Εάν δεχτούμε το γεγονός, αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι κάποτε γίνονταν εδώ πέρα μέσα τελετές, όχι σατανικές, αλλά τελετές τις μασονικές, και θεωρητικά εντός αγωγικών είναι ιερός τόπος για τη μασονία και τον τεκτονισμό στην Ελλάδα, σαφώς υπάρχουν κάποια μάτια. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι θα παίρνει κάποιος με το αυτοκίνητο εδώ πέρα, ο οποίος είναι εν ενεργεία τέκτων ή έστω εν υπνώση τέκτων, και έβλεπε παραβιασμένη αυτή την είσοδο και δεν θα ενεργοποιούσε κάποιες άλλες δυνάμεις. Τα μάτια υπάρχουν πάντοτε. Το θέμα είναι πού κοιτάνε και τι τους βάζει μπροστά για να μην δούνε. Διεκδικήστε το mini laptop και το τηλεσκόπιο με ένα απλό γραπτό μήνυμα από το κινητό σας με τη λέξη πύλη, κενό, το ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010. Λοιπόν, να κάνουμε ακόμη ένα διάλειμμα διαφημιστικό για 3-4 λεπτά και μετά θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε σε ένα χώρο όπου ακούγονται διάφορες φωνές, ξέρετε. Να κάνουμε έναν επίλογο γι' αυτό. Τέτοια πράγματα, περίεργες φωνές, περίεργες οπτασίες. Ένα καθαρά μεταφυσικό φαινόμενο που θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε σε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε. Υψηλά. Λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε αυτή την εκπομπή, η οποία ασχολείται πάρα πολύ με κάποια φαινόμενα περίεργα. Είχαμε πάει σε ένα σπίτι στην Οδό Ακαδημίας, που προφανώς δεν είναι καθόλου περίεργο. Τώρα θα πούμε στα περίεργα, πριν πούμε στα περίεργα και στα ανεξήγητα, να κάνουμε τον επίλογό μας για αυτά όλα που είδαμε, γιατί θέλουν κάποιοι να μιλήσουν. Ακριβώς. Η κυρία Βόλχαουπτ ήθελε να κάνει μια τελική τοποθέτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Ναι, εγώ ήθελα να πω ότι αυτό το σπίτι που προκαλεί αυτό το δέος, ας πούμε, και τη σκέψη ότι κάτι εκεί συμβαίνει, προφανώς δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, βλέποντας την εμφάνιση αυτή, βλέποντας αυτά τα σύμβολα που είχε συγκεντρώσει ο άνθρωπος αυτός εκεί μέσα για μεγάλο χρονικό διάστημα, βυζαντινές εικόνες. Ο δράκος, οι συμβολισμοί από την αρχαιότητα έχουν χρησιμοποιηθεί στους ανθρώπους. Στους ανθρώπους άρεσαν πάντα οι μύθοι και τα μυθολογικά θέματα. Ο λόγος που χρησιμοποιούσαν αυτούς τους συμβολισμούς είναι διότι μέσα από αυτούς μπορούσαν να συντονιστούν με συγκεκριμένες δυνάμεις που αναλογούσαν στο στάδιο εξέλιξης της συγκεκριμένης στιγμής. Μέσα από τους συμβολισμούς, για παράδειγμα, μπορούσαν να πάρουν έμπνευση και συγκεκριμένες ενέργειες που τους ήταν χρήσιμες για την εξέλιξή τους. Κάποιος δηλαδή που είναι άτομο που έχει έντονο το θρησκευτικό συνέστημα θα δημιουργήσει ένα χώρο τέτοιο γύρω του που θα μπορεί να εμπνέεται. Προφανώς δεν ανήκει σε όλους αυτός ο χώρος. Δηλαδή θα έπρεπε το Υπουργείο Πολιτισμού τέτοιου είδους χώρους να τους ανοίξει, να τους ερευνήσει και να τους δώσει στον κόσμο για να τους επισκέπτεται και να βρουν κάποιον τρόπο να φτιάξουν τη μικρή το ιστορία Υπουργείο Πολιτισμού. Τους. Λέω τώρα. Το δικό μας Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι. Τώρα το τι θα έπρεπε. Πρέπει να κάνω ένα στάβλο τους δελφούς. Εκτός από το θέμα. Τους δελφούς, συγγνώμη, ναι. Γιατί τώρα μερικά πράγματα με εμένα με τρελαίνουν, γι' αυτό καταλάβεις. Και εγώ. Κάνανε χειροστάσιο τους δελφούς. Κάνανε την Ακαδημία Πλάτωνος. Αν πάτε, θα δείτε εκεί πέρα μέσα. Έχουν στήσει τσαντήρια κάποιοι και ζουν μέσα στην Ακαδημία Πλάτωνος και έχουν γεμίσει το χώρο σκουπίδια. Έχουμε δείξει ότι έχουν κάνει υποβρύχιο μουσείο, το έχουν κάνει ηχθειοτροφείο με αλυσίδες και άγγελες. Θα τα πληρώσουμε όμως όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν παρακάτω. Πάντως η ουσία είναι ότι ο χώρος αυτός πρέπει να έχει δονήσεις. Πρέπει να έχει δηλαδή να είναι φορτισμένος, να το πούμε έτσι. Οι οποίες δονήσεις, ακόμα και μετά την απομάκρυνση των ατόμων κτλ., παραμένουν εκεί, στο πεδίο το ενεργειακό του χώρου. Και είναι εκεί. Κάθε ένας ο οποίος είναι ευαίσθητο άτομο και μπαίνει μέσα, μπορεί να αισθανθεί αυτό το δέος. Όπως είχε πει η φίλη μας εδώ, ότι καταλαβαίνει ότι ο χώρος αυτός είναι δονητικά φορτισμένος. Και πιστεύω ότι αυτό έχει αυτό το σπίτι, που του δίνει και το μυστήριο. Πού να ακούσετε τώρα την κυρία Ιωάννου, που ήθελε να πει, κύριε Ιωάννου. Ναι, εργαλιέμαι τώρα, πρέπει να απαντήσω. Το βλέπω, σας βλέπω, είστε έτοιμοι. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ακόμη και η σκέψη όλου αυτού του κόσμου. Ότι για το ότι κάτι περίεργο συμβαίνει εκεί, δεν μπορεί να φορτίζει επιπλέον το σωστό. Σπίτι. Τώρα μπαίνετε σε ένα θέμα πολύ μεγάλο. Οι σκέψεις. Τι είναι οι σκέψεις, τι είναι οι σκεπτομορφές, τι ενέργειες εκπέμπει ένα άτομο τη στιγμή που κάνει μια σκέψη και πού τις κατευθύνει. Λοιπόν, κρατήστε αυτό, γιατί έχουμε ένα θέμα που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Είναι ακριβώς και παραπάνω. Ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία της εκπομπής απόψε είναι ότι τα φαινόμενα και τα γεγονότα που καταγράφουμε και παρουσιάζουμε είναι όλα στην περιοχή της Αθήνας,
Αλλά το μεγαλύτερο βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι είναι μπροστά στα μάτια μας και τα συνειδητοποιούμε. Ο λόγος βεβαίως γίνεται για μια περιοχή εδώ πολύ κοντά στην Αθήνα, την Χασιά, όπου μια λευκή οπτασία γυναίκας εμφανίζεται τη νύχτα και τρομοκρατεί τους παρευρισκόμενους που διέρχονται την περιοχή. Μάλιστα, κάποιοι λένε ότι είναι και η αιτία που προκαλεί πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε στο βίντεο που ακολουθεί αμέσως τώρα. Θα στείλω εκεί πέρα τον κύριο Δημόπουλο που δεν τα πιστεύει αυτά. Να δούμε κάτι. Να σας έρθει η λευκή οπτασία μπροστά σας. Και μια κάμερα μαζί. Να είναι που πετάω μόνοι μου. Πάμε να δούμε. Η θυμωμένη νύφη και άλλα παράξενα. Θλιβερή υπενθύμηση απολειών, τα πολλά δυστυχώς εικονοστάσια επί της λεωφόρου Φυλής στη Χασιά. Όμως ο δρόμος δεν προκαλεί δέος μόνο γι' αυτό. Ο φόβος είναι η πηγή πολλών κακών και όσοι γνωρίζουν τα μυστήρια της περιοχής ενοχοποιούν μια λευκοντημένη γυναίκα, μια θυμωμένη νύφη για κάποια δυστυχήματα που έμειναν ανεξήγητα ακόμη και για τους εμπειρογνώμονες. Σε αυτό το σημείο φαίνεται να εμφανίζεται μια νύφη μάλλον, και αν φαίνεται από εδώ στο δρόμο τη νύχτα βγαίνει, τρομάζει κατά κάποιο τρόπο τους ανθρώπους, τους οδηγούς που τη βλέπουν ξαφνικά μπροστά τους, χάνουν τον έλεγχο και συγκρούνται σε κάποια από τα βράχια. Προκαλεί τροχαία δηλαδή. Προκαλεί τροχαία. Προσωπικά μου έχει συμβεί και εμένα, γι' αυτό και ξεκίνησα αυτή την έρευνα. Ερχόμουν από την περιοχή των Άνω Λιωσίων προς Χασιά. Βράδυ ήταν, ήμουνα με μια μηχανή μαζί με τη μητέρα μου. Καθώς προχωρούσα, ξαφνικά βλέπω από αυτό το ρεύμα, μέσα από αυτό το πάρκο, να βγαίνει μια γυναίκα. Στην αρχή με αργούς ρυθμούς. Μετά, σαν να φοβήθηκε κάτι και άρχισε να τρέχει. Μου βγήκε μπροστά στο δρόμο, μπροστά στη μηχανή. Πάτησα φρένο, έκανα το οτιδήποτε για να σταματήσω και παραλίγο δηλαδή να σκοτωθούμε, βρήκα ένα κενό και σταμάτησε εκεί η μηχανή. Κατεβαίνω γρήγορα κάτω τρομαγμένος, ρε κοπελιά φωνάζω, κοίταγα δεξιά, αριστερά, μέσα στον δρόμο και αυτά, δεν την έβλεπα πουθενά. Μετά η μητέρα μου απορούσε που με είδε έτσι τρομαγμένο, γιατί φοβήθηκε η γυναίκα, σου λέει τι έγινε. Τη λέω μαμά, τη λέω είδα μια γυναίκα, λέω ντυμένη στα άσπρα, νύφη, κανονικά νύφη. Και μπήκε μπροστά μας, λέω, δεν είδες τίποτα. Όχι, μου λέει, Θωμά, δεν είδα τίποτα. Ερχόμασταν με παρέα από τα Δευενοχώρια για τη Φυλή. Στον δρόμο που ερχόμασταν, παρουσιάστηκε μια κοπέλα στο δρόμο. Οι φίλοι μου την είδαν, όπως και εγώ έτσι, και μου είπαν, φίλε μου, κοίτα εδώ, μου λέει. Κοιτάω καλά-καλά ένα άσπρο πράγμα να πηγαίνει από τη μία μεριά του αμαξιού στην άλλη. Ποιητή με το αυτοκίνητο. Είχαμε προχωρήσει. Εμείς σταματήσαμε. Μπάλι, δεν θα μην το πω. Ξαναβάζουμε πάλι προς πάλι το μια μεριά από εδώ, μια μεριά από εκεί. Μια στιγμή κοιτάμε ξανά μέσα και λέει μια κοπέλα ψηλή, ξανθιά κοπέλα, και πήγαινε μια από εδώ, μια από εκεί. Στη στιγμή που αρχίζουμε και κάνουμε τις προσευχές μας, πάνω ξαφανίστηκε. Έρχομαι κάτω στο σπίτι, βρίσκω τη γιαγιά μου που ξέρει την αφό της, λέω αυτή ήταν μια κοπέλα, κυραθοδόρα τη λέγανε, ντόπια, έτσι όπως και ήταν αβουνιασμένη με ντόπια από εδώ. Αυτός έφυγε στα βουνά τότε με το πόλεμο των Εδατών και των Γερμανών. Πήγε ένα βράδυ από εκεί, την πυροβολήσανε, τη σκοτώσανε, τη σφάξανε, την πετάξανε στη γέφυρα Φυλής Δευνοχωρίων, εκείνο τάφος της. Υπάρχει ο τάφος της εκεί πέρα και λένε οι παλαιοί ότι ζητάει εκδίκηση τώρα. Όποιο αμάξι βρίσκει το κάνει για να την ατρακάρει. Έχω ακούσει και συγχωριανούς που έχουν έρθει στο καφενείο και το έχουν πει, να τους πιστεύουν. Η κοπέλα συγκεκριμένη πετάγεται μια μεριά στο αμάξι στο άλλο. Δεν γνωρίζουμε αν το πτώμα βρέθηκε ποτέ ή κάτι τέτοιο, αλλά βρέθηκε το φόρεμα της νύφης, το νυφικό που λέμε. Από τότε το μέρος αυτό λένε ότι είναι στοιχειωμένο, δημιουργούν διάφορες ιστορίες, όπως αυτές μας έχουν πει οι προγόνοι μας. Δηλαδή, όταν περνάς από το σημείο αυτό, είτε ειδικά το βράδυ, δηλαδή πιστεύεις ότι ακούς φωνές, βήματα, μαύρες σκιές να περπατάνε,
Καμιά φορά μπορεί να συναντήσει και φωτιά μπροστά σου και να μην γνωρίζει τι γίνεται. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να πούμε ότι περνά σε άλλη διάσταση. Τη λευκοντημένη κοπέλα την έχουν δει πολύ. Όντως, όσοι κατεβαίνανε από το βουνό για να περάσουν στη Χασιά μέσα και περνάγανε από το σημείο αυτό, λένε ότι συναντούσαν μπροστά τους και εκείνη φορούσε ένα άσπρο νηφικό και ένα πέπλο, το πρόσωπό της το οποίο δεν φαινότανε. Και όσοι τη συναντάγανε, χάνανε τον έλεγχο και πηγαίνανε προς το ποτάμι μέσα, με αποτέλεσμα να αφαιρούνταν οι ζωές τους. Ήταν σχετικά μικρής ηλικίας, ελαχρινή, πολύ όμορφη γυναίκα, πάρα πολύ όμορφη. Ήταν ψηλή, αλλά δεν μπορούσες να διακρινίσεις πολλά περισσότερα γιατί ήταν μέσα σε ένα άσπρο πέπλο, δηλαδή μέσα στο νηφικό της. Νηφικό ή σάβανο. Ή σάβανο, ναι. Αλλά περιέργεια μου έκανε ότι στην αρχή δεν μπορούσα να καταλάβω τι δουλειά έχει μία νύφη να περνάει το δρόμο σε ένα μέρος όπου δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Μέσα στη νύχτα, δεν υπήρχε τίποτα εδώ πέρα. Εγώ μία φορά βράδυ που ερχόμουν καλή ώρα όπως τώρα με το μηχανάκι, άκουγα διάφορους θορύβους, κραυγές. Σαν ρουλιαχτό, όπως ρουλιάζει ένα μικρό παιδί, ας πούμε, με πολύ έντονη φωνή. Φωνές έχω ακούσει, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι το άκουσα εκεί, ότι είναι μια φωνή γυναικεία ή δεν είναι κάτι άλλο. Νύχτα είναι, ακούω κραυγές σαν να σκοντώνουν κάποια κοπέλα, σαν κάτι να συμβαίνει, κάτι τέτοιο. Το άλλο που έχω βιώσει εγώ, ένα βράδυ προχώρησα κάτω στο χωριό στο σπίτι με τα πόδια, μου παρουσιάζεται μια γιαγιά. Λέω εγώ γιαγιά τέτοια ώρα από εδώ πέρα, ήταν 12 τάγκ, δεν μίλησα, προχώρησα. Την αφήνω κάποια ποσοστά πιο κάτω, μετά από λίγο, από πίσω μου. Φτάνω κάτω στο δρόμο για να γυρίζω πίσω, γιατί τι κάνεις από εδώ. Εγώ είχα πάνω ψωμί και μπαρούτι από σφαίρα. Και γυρίζει και μου λέει, μου το είπε στραβανίτη, κάνα ό,τι στο πω στα ελληνικά. Μου λέει, είχε χάρη που είσαι αυτό το πράγμα, πάω σου, μου λέει, θες κανένα κομμάτια. Και εξαφανίστηκε σαν αέρας και πήρα το σκοτεντενεκή από τη μία μεριά του δρόμου το άλλο. Όχι, φοβήθηκα, έφτασα στο σπίτι κάτω, τα πόδια εδώ πάνω, το φόβο μου. Δηλαδή, άμα και πήγε το πάρκι στη γιαγιά μου, μου λέει, ευτυχώς που είχες αυτά τα πράγματα πάνω. Αντίδωρο είχες δηλαδή. Είχα ψωμί του φούρνου και μπαρούτι της σφαίρας. Έχω ακούσει παλιά ότι τα φοβούνται τα φαντάσματα αυτά τα πράγματα. Δεν πλησιάζουν κοντά. Τι είναι για εσάς τα φαντάσματα? Λέει, είναι ο διάολος μεταμορφωμένος σε πολλές μορφές. Σατανάς δηλαδή. Δηλαδή, παίρνει πολλές μορφές. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι διεκδικείτε το mini laptop και το τηλεσκόπιο με ένα μήνυμα από το κινητό σας, όπου γράφετε την λέξη πύλη, κενό και το ονοματεπώνυμο και αποστολή βεβαίως στο 54010 για περίπου ακόμη μία ώρα και 20 λεπτά. Και πάση μα. Λοιπόν, πιστεύω ότι το θέμα που είδατε μας ανοίγει πάρα πολύ μεγάλο χώρο για να κουβεντιάσουμε. Πρόκειται για ένα φαινόμενο λιγάκι ακραίο, έτσι, μια ολόκληρη περιοχή, νέοι άνθρωποι, μου κάνει εντύπωση, δεν είναι γιαγιάδες, παππούδες, νέα παιδιά είναι, πιστεύουν ότι εκεί, σε ένα συγκεκριμένο σημείο στα Χασιά, όπου έχει συμβεί ένα γεγονός στο παρελθόν, μια κοπέλα που σκοτώσανε κλπ, πιστεύουν λοιπόν ότι υπάρχει σαν οπτασία, την οποία βλέπουν όχι ένας, αρκετοί, θα μπορούσαμε να καταγράψουμε 30-40 μαρτυρίες. Άνθρωποι που πιστεύουν ότι βλέπουν μια οπτασία γυναικεία. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι που ακούνε ήχους, φωνές. Συνδέουν το γεγονός αυτό με δυστυχήματα που έχουν γίνει στην περιοχή και βλέπετε ότι τελικά η εξήγηση είναι ότι η κοπέλα εκείνη που άδικα σκοτώσανε ζητάει μια εκδίκηση ή μια δικαίωση. Άραγε πώς, σκοτώνοντας άλλους ανθρώπους. Μιλάμε καθαρά για μια δοξασία. Το ερώτημα μας είναι πού στηρίζεται και αν μπορεί κανείς να το δει και λίγο διαφορετικά. Πριν από πάρα πολύ καιρό, θυμάμαι 2-3 χρόνια, είχαμε κάνει ένα θέμα με το επταπύριο στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, που ήταν τις φυλακές του Γιαντή Κουλέ. Όπου στις φυλακές του Γιαντή Κουλέ, πάρα πολλοί εκεί πέρα που ζήσανε, κρατούμενοι, αλλά και χωροφύλακες, μιλούσανε για μια οπτασία η οποία κυκλοφορούσε τη νύχτα στους πύργους του επταπύριου.
των φυλακών. Άρα γι' αυτό τι είναι. Είναι μια μαζική, θα έλεγα. Παράκουση. Φαντασίως είναι διαδίδεται από στόμα σε στόμα. Ή μήπως είναι κάτι που είναι ανεξήγητο. Βεβαίως και ο Δημόπουλος θα πει ότι είναι. Σίγουρα φαντασίωσε και θα αποκλείσει κάθε άλλο ενδεχόμενο. Στο τέλος. Ναι, ακούω. Τώρα για να πω στους άλλους. Έχει πέσει η κίνηση στα ωραίες, στις ωραίες ταβέρνες της περιοχής. Ναι. Δεν φαντάζομαι. Πάρα πολύ παίζει η εξήγηση. Πάρα πολύ παίζει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την κυρία Ιωάννου. Πιστεύετε ότι. Όχι για το γεγονός συγκεκριμένο. Πιστεύετε ότι τέτοια φαινόμενα μπορούν να εξηγηθούν και διαφορετικά από την πλευρά της ψυχολογίας, δηλαδή. Ή μπορεί κανείς να μείνει στο μεταφυσικό και να πει: «Οκ, ας το δούμε έτσι, ας το αφήσουμε όπως είναι και κάποια στιγμή πιθανά η επιστήμη να το εξηγήσει». Η ψυχολογία λέει ότι αυτό που περιμένουμε να δούμε, το βλέπουμε. Μπράβο. Αλλά δεν το περιμένανε. Πώς, υπάρχει ολόκληρη ιστορία. Όλοι λένε για... Σε έπαθε ατύχημα γιατί λέει: «Εγώ το είδα ξαφνικά, δεν το περίμενα». Υπάρχει, πρόσεξε Γιάννη, υπάρχει η εξής ιστορία. Ότι στην κατοχή, τότε, το 40-42, το ξέρεις. Σκότωσαν την κοπέλα, η οποία σκότωσαν εκεί πέρα, τη θάψαν εκεί πέρα και συνδυάζουν τώρα ότι υπάρχει αυτό το φάντασμα, η οπτασία εκεί πέρα, με το γεγονός ότι γίνονται κάποια δυστυχήματα. Μόνο οι κάτοικοι της Χασιάς. Δηλαδή, όλοι αυτοί που είδαμε και ήταν μάρτυρες αυτού του γεγονότος ήταν όλοι κάτοικοι της Χασιάς. Ναι, είναι της περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι δεν βρήκαμε γιατί ζουν εκεί πέρα. Ωραία. Αν ζουν λοιπόν. Ένας άνθρωπος, τη γνώμη σας με ενδιαφέρει. Ο κ. Δημόπουλος τον περίμενα τι θα πει. Ότι πιθανότατα δεν έχουν δουλειά πολύ οι ταβέρνες της Χασιάς και πρέπει να δημιουργηθεί ένας μύθος για να αποκτήσουν δουλειά. Με 5,5 κιλά παραπάνω δεν θα δω την περίησο λόγος, κυρία. Την Αντζελίνα Τζολί θα δω. Okay. Έδωσε και δεύτερη. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Ιωάννη. Παρ' όλα αυτά, θα έλεγα ότι μπορεί, υπάρχει περίπτωση να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Απλά δεν ξέρω ακριβώς τι θα μπορούσε να είναι αυτό. Δηλαδή, ναι. Είναι όντως ένα πνεύμα το οποίο είναι εγκλωβισμένο, μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν φεύγουμε μετά το θάνατο όλοι και πηγαίνουμε στο φως. Και ανάλογα με το τι πιστεύουμε, σε ποια θρησκεία πιστεύουμε, άλλοι λένε ότι πάνε στον παράδεισο, στην κόλαση, και άλλοι λένε ότι οργανώνουμε την επόμενη ζωή και βάζουμε τους επόμενους στόχους και τα επόμενα μαθήματα. Τώρα το να μένει εγκλωβισμένο ένα πνεύμα εδώ δεν ξέρω σε ποια θεωρία από όλες αυτές χωράει. Μάλλον θα μας το εξηγήσουν. Αλλά είναι και το να τονίσει κάτι. Ναι, εκείνο που θέλω να πω για τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι καταρχήν έχει τα χαρακτηριστικά ενός αστικού θρύλου, αλλά πώς δημιουργούνται οι αστικοί θρύλοι. Ουσιαστικά υπάρχουν κάποιες περίεργες εκδηλώσεις, κάποια φαινόμενα τα οποία παρατηρούνται, επαναλαμβάνονται, συζητιώνται. Και ύστερα, κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, αρχίζουν και προσαρμόζονται και παίρνουν τη δική τους δύναμη. Πέρα τώρα από το ότι κάποιοι, ας πούμε, μπορεί να είναι προετοιμασμένοι ή μη για να βιώσουν κάτι, για να υπάρχει, ας πούμε, ένα τέτοιο φαινόμενο που εκδηλώνεται και που ο καθένας μπορεί να το αντιλαμβάνεται με κάποιο τρόπο, συνήθως υπάρχει ένα καλούπι. Και από εκεί και ύστερα ο καθένας βάζει τις δικές του πινελιές, ας πούμε, αν βρεθεί στην κατάλληλη διάσταση. Σημαίνει ότι κάτι υπάρχει εκεί πέρα. Από εκεί και ύστερα, το να βρει κανείς ιστορίες που να αιτιολογούν αυτό το φαινόμενο, όπως ας πούμε το ότι ήταν μια γυναίκα που πριν από 40 χρόνια πέθανε στο συγκεκριμένο σημείο και γι' αυτό στήχιωσε, είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η παράδοση και το μυαλό του καθένα που προσπαθεί να του δώσει μια φυσική και λογική ερμηνεία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει όμως μια εκδήλωση πραγματικά που αξίζει να ερευνηθεί. Θέλω να πω το εξής: ο κ. Τριανταφύλλης, τον θυμάμαι που έχει μιλήσει και έχει ζήσει τέτοια φαινόμενα μέσα σε σπηλιές. Όχι μέσα σε σπηλιές, κύριε Καναβέλα. Σπηλαιολόγος είμαι, αλλά όχι μέσα σε σπηλιές. Μάλιστα. Επίσης, συγγνώμη, μία κυρία που ήρθε που μου μίλησε στο διάλειμμα, ποιος ήταν η κυρία, ποια ήταν εσείς. Ότι έχετε ζήσει ένα τέτοιο φαινόμενο, έτσι. Θέλω να τους ακούσουμε όλους και τους παριστάμενους και από την πλευρά αυτή και από την πλευρά αυτή. Γιατί πραγματικά εγώ δεν μπορώ να απορρίψω την άποψη Δημόπουλου, δεν μπορώ όμως να απορρίψω και την άποψη Μπράιτ. Να προσθέσω δηλαδή, μόνο. Εντάξει, συγγνώμη. Ναι. Και αυτό είναι, πιστεύω ότι αυτό πρέπει να κάνει αυτή η εκπομπή. Πρέπει να είναι ακριβώς στη μέση. Δεν μπορεί δηλαδή να πει ότι ξέρεις κάτι, αυτά είναι όλα παραμύθια. Καταρρύπτουμε όλα. Δεν μπορεί όμως να πει ότι είναι και γεγονότα.
που κάποιοι άνθρωποι βλέπουν μια οπτασία ή ακούν φωνές, διότι εκεί πέρα έγινε μια εκτέλεση στο παρελθόν κλπ. Κλπ. Εκεί πέρα υπάρχει ένα ερώτημα και ένα δίλημα βασικό για την εκπομπή αυτή και για μένα προσωπικά. Και εκεί πέρα αυτό που κάνουμε εμείς είναι να αφήνουμε εσάς να αντιλαμβάνεστε και να δέχεστε ό,τι θέλετε. Να ακούτε και τη μία εξήγηση και την άλλη εξήγηση. Γι' αυτό λοιπόν πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, να κάτσετε να το σκεφτείτε το πράγμα έτσι καλά και να αποφασίσετε πού θα καταλήξετε και θα επανέλθουμε. Πάμε. Σε ελευθερία. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας, κυρίες και κύριοι. Μπαίνουμε στην τελευταία ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Είναι μία παρά δύο λεπτά. Θα είμαστε μέχρι τις δύο κοντά σας. Νομίζω ότι περνάμε καλά. Λέμε μερικά πράγματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον και δείχνουμε μερικά πράγματα που είναι περίεργα και ανεξήγητα. Έχουμε λοιπόν να κουβεντιάσουμε τους καλεσμένους μας και να ακούσουμε και μία μαρτυρία πάρα πολύ σημαντική από μία κυρία η οποία ζει τέτοια φαινόμενα και είναι στην παρέα μας. Πάμε. Όλγα. Να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Τριανταφύλλη. Έχετε βρεθεί αρκετές φορές στο βουνό της Πεντέλης, αλλά μας λέγατε προηγουμένως ότι έχετε ζήσει εκεί κάποιες ανεξήγητες εμπειρίες, διαφορετικές αν θέλετε, από αυτές που έχουμε ζήσει εμείς. Ναι. Να ξεκινήσω από την αρχή ότι ήμουν αμφισβητίας από τον κύριο Δημόπουλο. Σκληρός. Ίσως να είμαι ακόμη. Δεν επεδίωξα να βιώσω κάτι στην Πεντέλη, ούτε. Ερχόμουν πολύ συχνά από παιδί. Δεν είχα βιώσει κάτι. Ήρθε μόνο του. Με σόκαρε. Ήμουνα με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Ήταν πολύ σοκαριστικό η πρώτη. Να σας πούμε και εσύ, κύριε Τριανταφύλλη, είσαι σπηλαιολόγος, έτσι. Ναι, σπηλαιολόγος και το ξαναλέω, μέσα στις σπηλιές δεν έχω βιώσει τίποτα, μάλιστα, κύριε Χαρδαβέλα. Δεν είναι οι συνθήκες. Ούτε καν στη σπηλιά της Πεντέλης. Επειδή ακριβώς είμαι αμφισβητίας και επειδή δεν ήμουν μόνος μου, ήθελα να το ψάξω. Θέλησα να το ψάξω, το ψάχνω χρόνια. Τι είχε συμβεί δηλαδή, ποιο ήταν το περιστατικό που σας παρακίνησε να ξεκινήσει τώρα. Κοίταξε, είναι πολλές οι εμπειρίες. Είναι καμιά δεκαριά εμπειρίες που έχω βιώσει. Ποτέ μόνος μου, πέρα από μία-δύο φορές. Αλλά για μένα νομίζω το ζητούμενο δεν είναι το τι ακριβώς βίωσα εγώ ή τα παιδιά που είδαμε τώρα στο βίντεο με τη λευκή κοπέλα ή το οτιδήποτε. Το θέμα είναι γιατί βιώνουμε αυτό που βιώνουμε. Mm-hmm. Αν απορρίψουμε, αν αφήσουμε στην άκρη το παράγοντα της υποβολής, λόγω θρύλων, δηλαδή μπορεί να πάει κάποιος ευκολόπιστος στη χασιά. Ένα λεπτό. Και να δει και αυτός κάτι. Ένα λεπτό. Ναι. Πριν πάμε στην ανάλυση, θέλω να μου πείτε, να μου περιγράψετε μία κατάσταση που ζήσατε. Αν θέλετε την πιο αυτή που έχει... Πιο συγκλονιστική. Όχι, θα έλεγα την πιο συγκλονιστική. Ναι, ελπίζω να με αφήσετε να το καλύψω τουλάχιστον μετά το γιατί, γιατί δεν θέλω να μεταδώσω στον κόσμο φοβίες για θέμα. Οτιδήποτε. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, σας ακούω και μετά... Όσον αφορά εμένα, έχω εκτεθεί ούτως ή άλλως εδώ και... Πάμε. Ναι. Ακούω. Θα σας πω την πιο συγκλονιστική. Ήμουν, ναι, με τη γυναίκα μου, χειμώνα. Ξέρετε κάτι, γιατί χαμογελάω έτσι. Θα σας σοκάρω. Ακόμη και σας βλέπω ακόμη και τώρα, δυσκολεύεστε να το πείτε. Δεν βρίσκονται λόγια. Δεν βρίσκονται λόγια. Δεν βρίσκονται λόγια. Αυτό που ζήσατε. Δεν μπορεί να το περιγράψετε με λόγια. Και όταν κρίνω κάποιον αν είναι η εμπειρία που περιγράφει είναι αληθινή ή όχι, φαίνεται από το πώς την εκφράζει, πώς την εκφράζει. Για να σας ακούσουμε. Έγραφα το πρώτο μου βιβλίο, το οποίο είχε σχέση με την Πεντέλη, με τα έργα της Πεντέλης. Και για διάφορους λόγους πήγαινα συχνά, ένιωθα το αποκάλεσμα να ανεβώ στο βουνό και ανέβαινα. Ένα Σάββατο βράδυ, λοιπόν, χειμώνα, 11.30 ώρα, με πολύ κακό καιρό, χωρίς βροχή απλώς, αποφάσισα να πάω στο βουνό και με συνόδευσε η γυναίκα μου. Η οποία φοβότανε βέβαια. Δεν είχε καμία σχέση με τα δικά μου. Δική μου αντίληψη. Μου απέτησε να πάω με το αυτοκίνητο μέχρι την είσοδο της σπηλιάς και να αφήσω τα φώτα αναμένα, ενώ μπήκα εγώ μέσα. Μέχρι να βγω εγώ έξω, παρουσιάστηκε ένας περίεργος τυπάκος, τον οποίο αλλιώς τον περιέγραφα. Αλλιώς τον θυμάμαι εγώ, αλλιώς τον θυμάμαι τη γυναίκα μου. Περιγραφή μας διαφέρει εντελώς. Άφησε ένα περίεργο μαύρο κουτί. Πολύ ανατριχιαστικά γλυκάκια μέσα, κομμένα δαχτυλάκια από παιδάκια, ζελεδάκια, δοντάκια. Πήγε το μυαλό μου αμέσως σε όλους αυτούς τους βλαμμένους που ακούω και δεν έχω δει ποτέ στην Πεντέλη. Για και μαγείες και τέτοια. Ναι. Και εξοργίστηκα πάρα πολύ, γιατί. Και επειδή είχε σχέση με παιδιά, από ό,τι κατάλαβα. Νομίζω το έλεγα και έξω σε κάποιους από εσάς. Οργίστηκα. Η γυναίκα μου φοβήθηκε, θέλει να φύγουμε. Εγώ εξοργίστηκα και άρχισα να βρίζω, κύριε Χαρδαβέλα, ελληνικότατα. Είναι ο δικός μου τρόπος αντίδρασης. Εκνευρίστηκα πάρα πολύ, το ξαναλέω. Προσπέρασα τη σπηλιά, έφυγα από το φως του αυτοκινήτου, πήγαινα προς το πλάτωμα. Όταν 5 μέτρα πριν το πλάτωμα, με στο μαύρο σκοτάδι, βρεθήκαν μπροστά μου καμιά 15, 20 παιδάκια, όλα στο ίδιο ύψος, χωρίς χρώμα, όλα γκρι, χωρίς φακούς.
με προσπεράσαν σαν να φανταστείτε ότι φώναζα και πιστεύω ότι οποιοδήποτε ενήλικας εκείνη την ώρα στο βουνό ανάγκη της κραυγής μου διαπλησίαζε. Αυτό, η λογική αυτό λέει. Αυτό μου δίνει λίγο εφιάλτη. Ναι, ήταν πολύ. Σα είπα, ήταν πιο συγκλονιστική μου και η πιο. Παρ' όλα αυτά δεν φοβηθήκαμε εκείνη τη στιγμή. Αυτά τα παιδάκια τα είδε και, και η γυναίκα. Τα είδε και η γυναίκα του αυτά τα παιδάκια. Και η γυναίκα μου. Το περίεργο με τα παιδάκια ήταν ότι συμφωνούμε και οι δύο ότι δεν είχαν χρώμα ούτε στα ρούχα ούτε στα μαλλιά. Ήταν γκρι αποχρώσει. Φωνέ μιλούσαν, έκαναν. Ένα τυτίβισμα θα έλεγα. Δεν μπορούσα να πω ότι είναι γλώσσα ελληνική ή αγγλική. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Μεταξύ του μιλούσαν, αλλά. Περάσαν από μένα και από τη γυναίκα μου, σαν να μην υπήρχαμε. Και την ώρα που φτάσανε, μπήκαν στο φως του αυτοκίνητου, αφού σε προσπεράσαν εμένα. Εννοείται ότι ο θυμός μου εξαφανίστηκε. Δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος να με απενεργοποιήσει κάποιος εκείνη τη στιγμή, πέρα από το να δω παιδάκια. Τα παιδάκια εξαφανίστηκαν μπροστά στην πόρτα της σπηλιάς. Δεν μπήκαν εμείς στη σπηλιά καθόλου. Συμφωνώ ότι εγώ ποτέ... και η σύζυγός μου, η σπηλιά ήταν άδεια, ξαναμπήκα μέσα. Μπορέσετε ποτέ να εξηγήσετε αυτό το γεγονός? Το ίδιο αυτό καθεαυτό με λεπτομέρειες, όχι. Αυτό ήταν το λάθος που πήγα να κάνω στην αρχή. Ότι προσπαθούσα να εξηγήσω την κάθε εμπειρία μου ή των άλλων με τις λεπτομέρειές της. Νομίζω ότι είναι αλλού το μυστικό. Εφόσον φεύγουμε από την υποβολή, ότι θα πάμε κάπου επειδή έχουμε ακούσει κάτι και θα βιώσουμε κάτι επειδή είμαστε. Έχουμε υποβάλει τον εαυτό μας. Ένα λεπτό. Εγώ δεν πήγα έτσι. Ένα λεπτό. Προηγουμένως λέτε εσείς ότι. Το κουτί αυτό με τα διάφορα τα γλυκάκια. Γλυκάκια που έχουν σχήματα με δάκτυλα κλπ. Είναι σίγουρο ότι σας βάζει σε μια ατμόσφαιρα. Σας βάζει σε μια ατμόσφαιρα. Οργής όμως. Ναι, σε μια κατάσταση. Δηλαδή τα παιδάκια δεν παρουσιάστηκαν για να με τρομάξουν. Ναι, αλλά εσείς. Είναι τρομακτικό πάρα πολύ, αλλά μετά που πήγα σπίτι μου. Είναι φοβερό. Αλλά μετά που πήγα σπίτι μου. Ο ψυχισμός σας έχει ήδη. Μια προδιάθεση. Μια για αυτό προδιάθεση είναι... να ζήσει κάτι ίσως. Έχω εκρηκτικό ταπεραμέντο και οργίστηκα. Πιστέψτε με. Δεν ένιωσα ούτε φόβο. Το κουτί ήταν υπάρχει. Εξοργισμός. Το κουτί υπήρχε, ναι, ήταν υπαρκτό. Δηλαδή πήγατε, το αναζητήσατε. Όχι το κουτί. Όχι. Το κατέστρεψα τα νεύρα μου εκείνη την ώρα. Α, το κατεστρέψατε, αλλά. Μάλιστα. Να συνεχίσω όμως, γιατί δεν θέλω να παρεξηγηθώ ούτε για τις εμπειρίες, αλλά για να καταλάβουμε. Ναι. Αν έχουμε λοιπόν ένα άγνωστο ερέθισμα. Ο εγκέφαλος που λειτουργεί του άνθρωπου, αν δούμε κάτι μακριά εκεί, ακαθόριστο, ο εγκέφαλος δεν μπορεί να δεχτεί κάτι ακαθόριστο, παθαίνει... Blackout. Mm-hmm. Ψάχνει λοιπόν για να το μορφοποιήσει στο υποσυνείδητο το πιο κοντινό σε σχήμα, σε μορφή. Και λες είναι ένα κουτί κοκακόλα. Πας κοντά, βλέπεις δεν είναι. Αν το ερέθισμα έρχεται από το άγνωστο με α κεφαλαίο και ο εγκέφαλος λαμβάνει ολιστικά, δεν βλέπεις ή ακούς, σαφώς θέλει να το ερμηνεύσει, αλλά με τι να το συγκρίνει από το υποσυνείδητο. Δεν υπάρχει κάτι στο υποσυνείδητο. Οπότε πάει στο μαζικό ασυνείδητο του Γιούγκ. Τραβάει από εκεί τα αρχέτυπα. Αν είμαστε χριστιανοί, πιθανόν να ακούσουμε ψαλμωδία, να δούμε την Αγία Βαρβάρα. Αν είμαστε δωδεκαθεϊστές, πιθανόν να ακούσουμε νύμφες. Πιστεύω λοιπόν ότι ανάλογα με το δικό μας γνωσιακό επίπεδο και το τι πιστεύουμε, μορφοποιούμε το ερέθισμα. Το ερέθισμα υπάρχει ασχέτως του πώς το μορφοποιούμε εμείς. Αυτό νομίζω ότι είναι. Θα μας βοηθήσει πολύ στο να κατανοήσουμε πλήρως το γιατί βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Τι λέει η κυρία Βορχάπ για αυτό όλα τα πράγματα? Ήταν καλά το όνομα καταρχήν. Ένα πολύ μεγάλο θέμα τώρα μπαίνει στη μέση και πρέπει να το πούμε με όσο γίνεται πιο απλό τρόπο. Γιατί έχουν μπλεχτεί και πολλά θέματα. Δεν ρωτάω τον κύριο Δημόπουλο, βέβαια, ο οποίος Δημόπουλος. Δεν τον έχω βγάλει έξω τώρα. Κάτι θα βρει και για την κατέληση. Τον έχω βγάλει στην άκρη, εσείς. Λοιπόν, εμπλέκονται πολλά θέματα. Ξεκινώντας από το πρώτο μας θέμα για την οπτασία. Το θέμα των φαντασμάτων δεν είναι κάτι περίεργο, φοβερό ή τρομερό. Όπως είχαμε πει, ο άνθρωπος είναι ένα πνευματικό «ον» μέσα σε ένα φυσικό σώμα και όχι ένα φυσικό σώμα με πνευματική υπόσταση. Σαν πνευματικό «ον» λοιπόν, να το πούμε ενεργειακό, δονητικό «ον», έχει προσβάσεις και δυνάμεις τις οποίες δεν τις γνωρίζει στη φάση αυτή, έτσι, ο μέσος άνθρωπος σήμερα. Λοιπόν, σαν τέτοιο «ον», έχει διάφορες ικανότητες να χειρίζεται ενέργειες. Καταρχήν, όσον αφορά την οντότητα αυτή, και θα πάμε μετά στο χειρισμό των ενεργειών, όσον αφορά την οντότητα, ένα από τα πεδία τα ανθρώπινα, εκτός από το φυσικό, το επόμενο πεδίο ενεργειακό, είναι το λεγόμενο εθερικό ενεργειακό. Mm-hmm. Ακολουθεί το αστρικό ενεργειακό και το νοητικό και τελικά το πνευματικό. Όλα αυτά είναι πεδία ενέργειας. Το κάθε ένα, ας πούμε, πιο υψηλά δονούμενο. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει πρόσβαση σε όλα αυτά, διότι όπως είπαμε και έχει πει και ο Αϊνστάιν, τα πάντα είναι ενέργεια και δόνηση. Τίποτα δεν χάνεται και όλα μπορούν να εξηγηθούν με τη βάση των δονήσεων.
Όταν ένα άτομο λοιπόν αποχωρήσει συνειδητότητά του, δεν λέω πεθάνει, γιατί είναι άλλο θέμα μεγάλο αυτό, αποχωρήσει συνειδητότητά του από το φυσικό πεδίο και ιδιαίτερα με βίαιο τρόπο, το εθερικό του ενεργειακό στοιχείο παραμένει γύρω από το σώμα του και είναι πιθανόν αυτή την ενέργεια, ας πούμε σαν μια σκιά, σαν μια άσπρη ενέργεια που έχει τη μορφή του σώματος, να τη δούμε να περιφέρεται στους χώρους είτε όπου απεχώρησε, είτε όπου ίσως εκινείται στο σπίτι του, στους γνωστούς του κτλ. Αυτό λοιπόν είναι επιστημονικά εξηγούμενο φαινόμενο και δεν είναι κάτι περίεργο το φάντασμα που λέμε, το οποίο μπορεί να μας βλάψει, να μας κάνει κακό. Είναι μια συγκεκριμένη ενέργεια που έχει σχέση με το αποχωρήσαν άτομο. Αυτό όμως δεν μπορεί να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στα πεδία αυτά, διότι ακολουθάει την πορεία του μέσα στα ενεργειακά πεδία. Το άλλο στοιχείο τώρα που μπαίνει μέσα, που έχει σχέση και με αυτό... Συγγνώμη, είναι... αυτό σημαίνει ότι αυτό το φαινόμενο που βλέπουν κάποιοι άνθρωποι για κάποιο χρονικό διάστημα μπορεί να πάψει να ισχύει, οπότε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα δεν θα το βλέπει πλέον κανείς. Σωστό. Αυτό δεν εννοείται. Ακριβώς αυτό εννοώ. Ωραία. Όσον αφορά δηλαδή τη σχέση που είχε πραγματικά με την οντότητα που απεχώρησε. Βάλτε μια ανατελεία πριν συνεχίσετε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, η άποψη που εκτίσετε. Θέλω να πάμε στο επόμενο βίντεο. Είναι πάλι για το που θέμα που συζητούσαμε πριν. Ναι. Είναι με τη Χασιά. Ακολουθούν ακόμα πιο συγκλονιστικές μαρτυρίες, οι οποίες θα μας δώσουν αφορμή. Είναι το θέμα των σκεπτομορφών. Προσέξτε κάτι. Το επόμενο βίντεο ακολουθεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον εξής λόγο. Κάποιοι άνθρωποι αρχίζουν να έχουν επαφή με αυτή την οντότητα. Αρχίζουν να έχουν περίπου ένα διάλογο. Και όταν μου φέρανε οι συνεργάτες μου αυτό το βίντεο και το είδα, βεβαίως εγώ μπήκα σε μια διαδικασία αμφιβολίας και ερωτηματών, τι είναι όλο αυτό το πράγμα. Αλλά είδα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι έχουν σε επαφή με αυτήν την οντότητα. Δείτε το και το κουβεντιάζουμε. Μια μοιραία συνάντηση πριν την απώλεια. Η ζωή του Μιχάλη Αλμπάνη σημαδεύτηκε από την πλέον οδυνηρή των απολειών. Ο γιος του σκοτώθηκε μαζί με το κορίτσι του στη Λεωφόρο Φιλής πριν χρόνια. Ένα ακόμη εικονοστάσι, μνημείο και εξαγνισμός στήθηκε στην καταραμένη στροφή. Όμως ένα χρόνο πριν το δυστύχημα, ο κύριος Αλμπάνης είχε μαζί με τον αδικοχαμένο γιο του την πιο παράξενη εμπειρία της ζωής του. 9 χρόνια. Mm-hmm. Ήταν Οκτώβριος του 2000. Είμαστε 4 άτομα, εγώ, ο γιος μου, ο πεθερός μου, ο παππούς και ο τσοπάνος που είχα εδώ. Αφού σουρούποσε και φεύγαμε, κάτω εκεί πριν βγούμε στην άσφαλτο, σταματήσαμε και τα δύο αυτοκίνητα, είμαστε με δύο αυτοκίνητα, γιατί είδαμε μια κοπέλα να ανεβαίνει προς τα πάνω. Μια κοπέλα στα λευκά ντυμένη, σαν να φορούσε νηφικό. Μια ξανθιά πολύ ωραία κοπέλα. Κατέβηκα κάτω, κατέβηκαμε όλοι δηλαδή. Τη σταμάτησα. Μπήκα μπροστά δηλαδή, της έκλεισα το δρόμο και τη ρώτησα πού πήγε. Ένα βήμα πίσω φοβούμαι μήπως την πιάσω και μου είπε με το χέρι έτσι ότι ξέρω εγώ που πάω. Εγώ την επιβεβαίωσα ότι δεν υπάρχει δρόμος, είναι αδιέξοδο, είναι μαντριά, έχω σκυλιά. Ξέρω που πάω, μου λέει, επαναλαμβάνει, εδώ πιο πάνω είναι το σπίτι μου. Εγώ απόρρισα βέβαια και... ξεκίνησε και έφυγε. Την ακολούθησα από πίσω, σε κάποιο σημείο στη μέση της διαδρομής εδώ. Της φώναζα από πίσω, μην πας πιο πάνω άλλο, γιατί έχει σκυλιά, θα σε φάνε τα σκυλιά. Πάρα πολλά σκυλιά. Εγώ επειδή είχα κοπάδι εδώ με ζώα, είχα 10-12 σκυλιά, ο άλλος πιο πάνω άλλα 5-6 σκυλιά. Δηλαδή δεν περνούσε άνθρωπος από εδώ. Αυτή συνέχιζε να πηγαίνει, της λέω θα σε φάνε τα σκυλιά, μην πας. Δεν με πειράζει τίποτα εμένα, μου λέει. Συνέχισε από εδώ, μπήκε πίσω από το στάβλο, ο οποίος δεν περνάει εύκολα άνθρωπος εκεί. Και όχι, πόσο μάλλον μια κοπέλα με ένα φόρεμα λευκό. Δαντελωτό, σαν νηφικό ήταν. Την ακολούθησα μέχρι που μπορούσα να μπω κι εγώ μέσα. Μπήκαμε για λίγο μέσα στο δάσος, ψάξαμε μέσα, τίποτα, δεν είδαμε τίποτα, έφυγαμε. Πήρα την αστυνομία, έδωσα τα στοιχεία μου, τους είπα αν σας δηλωθεί κάποια εξαφάνιση κάποιας κοπέλας, πάρτε με τηλέφωνο ή ελάτε να σας δείξω που την είδα τελευταία φορά, να σας βοηθήσω κιόλας, που ξέρω το μέρος, το δάσος, να ψάξουμε να τη βρούμε. Μου λέει κύριε όχι, δεν μας έχει δηλωθεί τίποτα, αν μας δηλωθεί θα σας ενοχλήσουμε. Αυτό ήταν. 9 χρόνια
Δεν είχα μιλήσει ποτέ. Οκτώβρης ήταν που την είδαμε, Οκτώβρη τον επόμενο χρόνο έπαθε το ατύχημα ο γιος μου. Θεωρείτε ότι εκείνη μπορεί να προκάλεσε και το τροχαίο του γιού σας? Εγώ δεν έχω βρει ακόμα άκρη στο ατύχημα. Και έχουν γίνει κι άλλα ατυχήματα τα οποία ακόμα ο κόσμος ψάχνει να βρει την αιτία του ατυχήματος, που είναι εντελώς παράξενα ατυχήματα. Είχα φέρει τότε εμπειρογνώμονα, ο οποίος από ταχύτητα με βεβαίωσε δεν ήτανε. Από κλείσιμο, ας πούμε ότι κάποιος τον έκλεισε, θα βρισκόταν. Δεν βρήκαμε, εν πάση περιπτώσει, κάποια στοιχεία που να μας οδηγούν σε κάποιο συγκεκριμένο γεγονός που προκάλεσε το ατύχημα. Και έμεινε έτσι το θέμα. Θεωρείτε ότι ήταν σημάδι το ότι την είδατε ένα χρόνο πριν? Ναι, το συνδυάζω κατά κάποιο τρόπο. Μπορεί αυτή τη στιγμή να πέρναγε, να την είδαν και να προσπάθησαν να την αποφύγουν και πήγανε πάνω στην κολόνα και σκοτώθηκαν. Τις κρατάτε κακία? Όχι βέβαια. Όχι, είναι πολύ δυνατό αυτό που μου λέτε. Δεν μπορώ να κρατάω κακία σε ένα τέτοιο πράγμα, γιατί δεν πιστεύω ότι το κάνει σκόπιμα. Αν ήθελε να το κάνει σκόπιμα, μπορεί να βρει και κάποιον άλλο τρόπο. Πιστεύω ότι μια κοπέλα περνάει απέναντι από τη μια άκρη του δρόμου την άλλη, κάποιος την είδε ξαφνικά μπροστά του, τα χάσε και έφυγε από τον δρόμο. Επιδιώκεται να την ξαναδείτε? Θα ήθελα να την ξανασυναντήσω, να τη ρωτήσω τι κάνει, τι θέλει να ησυχάσει. Mm-hmm. Άλλη εξήγηση δεν μπορώ να δώσω. Αλλά όχι ότι τη φοβάμαι. Επιδιώκω, αν τη συναντήσω, αν τη δω έστω και από μακριά, θα τρέξω να της μιλήσω. Λοιπόν, το mini laptop και το τηλεσκόπιο μπορεί να γίνει δικό σας και απόψε, βεβαίως με ένα γραπτό μήνυμα από το κινητό σας. Την λέξη πύλη, κενό, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010. Έχετε περίπου ακόμη 45 λεπτά μέχρι να τελειώσει η εκπομπή απόψινή. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε απόψεις για τα πράγματα. Θα έλεγα, το παιχνίδι χοντρένει. Το να βλέπεις ή να πιστεύεις ότι βλέπεις οπτασίες είναι ένα θέμα. Το να πιστεύεις ότι συνομιλείς με οπτασίες είναι ένα άλλο θέμα, πολύ σημαντικότερο. Τι λέτε εδώ αυτά, κύριε Δημόπουλε? Σε επίπεδο προσωπικών καταγραφών, για να μην θεωρηθώ διώκτης κάθε μεταφυσικής ομολογίας, ναι, έτσι, και ότι αποκλείουμε και ένα είδος γνώσης στο οποίο η επιστήμη ακόμα δεν έχει αποφανθεί, σε αυτό το επίπεδο απλώς καταγράφεται ένα γεγονός της προσωπικής μαρτύριας. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ίσως να μπαίνω σε άλλα χωράφια, αλλά επειδή είχα χειριστεί υποθέσεις δικαστικής απαγόρευσης και σχιζοφρένειας, σχιζοειδών καταστάσεων κτλ., θυμάμαι ότι οι συνάδελφοι επιστήμονες ψυχίατροι είχαν να παρουσιάσουν από τη βιβλιογραφία τους ένα άφθονο υλικό οπτασιών, συζητήσεων με οπτασίες, με θρησκευτικά φαινόμενα, με θρησκευτικά οράματα κτλ. Οπότε λοιπόν τώρα, ναι. Από εκεί και πέρα, δεν μπορούμε παρά να καταγράψουμε το γεγονός. Σωστά. Εγώ, επειδή μπήκαμε λιγάκι στον χώρο της κυρίας Ιωάννου, η οποία είπαμε ότι είναι ηθοποιός, αλλά είναι και ψυχολόγος κλπ. Είπε ο κύριος Δημόπουλος το εξής, ότι πιθανότατα αυτά όλα να σημαίνουν και κάποια σχιζοειδή κατάσταση των ανθρώπων. Έτσι εξηγείται από τη ψυχολογία. Έτσι εξηγεί η ψυχολογία. Όλα αυτά, όλες αυτές οι περιπτώσεις, ναι, από τη ψυχιατρική είναι. Όλες αυτές οι περιπτώσεις μπαίνουν στο κομμάτι της σχιζοφρένειας. Και αυτοί που βλέπουν εικόνες, και αυτοί που βλέπουν οπτασίες, και αυτοί που συνομιλούν, και αυτοί που θεωρούν ότι οι ίδιοι έχουν κάποιες ιδιαίτερες δυνάμεις. Αν κοιτάξετε απέναντι στο κοινό, ο άνθρωπος, ο πατέρας που μας μίλησε, βρίσκεται εδώ πέρα. Είναι ο κύριος το Μαύρο. Δώσουμε το μικρόφωνο, έτσι. Ναι, δώσε το μικρόφωνο. Ορίστε. Ένα λεπτό. Απλά να. Ένα λεπτό, πριν μιλήσετε. Ναι. Εγώ θα διαφωνήσω. Και με εγώ. Την άποψη. Εγώ απλά. Όχι, με την ψυχή. Με την ψυχή. Και εγώ απλά καταγράφω
καταγράφω την άποψη της ψυχιατρικής. Δεν λέω ότι συμφωνώ. Έτσι, έτσι, έτσι. Το κατάλαβα, γιατί έχει ήδη εκτεθεί και έχει πει την άποψή της η κυρία Ιωάννου. Δεν συμφωνεί με αυτή τη στενή αντίληψη ότι είναι σχιζοφρενική Δεν συμφωνούν και όλοι οι ψυχίατροι. Όχι. Επί του θέματος. Ένα λεπτό. Παρακαλώ πάρα πολύ. Με τι ασχολείστε? Είμαι οδηγός φορτηγού αυτοκινήτου. Οδηγός φορτηγού. Οδηγός, γενικά. Πέστε μου, τι έχετε ζήσει εσείς, την εμπειρία σας. Αυτά που σας που είπα. Ναι. Και πράγμα το οποίο ποτέ δεν σκέφτηκα ότι κάτι τέτοιο θα είναι. Γιατί πήρα και την αστυνομία τηλέφωνο, αν έχει εξαφανιστεί κάποια κοπέλα, να τους βοηθήσω να ψάξουν να τη βρουν. Ούτε καν σκέφτηκα, αλλά ούτε και μύθους έχω ακούσει. Ούτε κάτι παρόμοιο ώστε το μυαλό μου να το δει. Άλλωστε δεν ήμουνα και μόνος μου. Είμαστε τέσσερις που το είδαμε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Κατεβήκαμε και οι τέσσερις από το αυτοκίνητο γιατί φοβηθήκαμε μην τη φάνε τα σκυλιά. Εμένα δεν μου δίνει καθόλου την εικόνα ενός αλλοπαρμένου ανθρώπου. Δεν μου Όχι, βέβαια. Καθόλου. Πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας και οδηγεί ένα φορτηγό. Θα μπορούσε να είναι αλλοπαρμένο. Δεν έχει σημασία. Θα έπρεπε να φοβηθεί. Θα είχατε παρεμβεί στην Ελλάδα. Εσείς λοιπόν έχετε πιστεί ότι ζήσατε ένα-δύο φαινόμενα. Μάλιστα. Ανεξήγητο. Ούτε καν σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, ούτε και μετά από καιρό δεν σκέφτηκα ότι μπορεί να ήταν κάτι το παράξενο. Μάλιστα. Το μυαλό μου πήγε σε μια κοπέλα που μπορεί κάποιος να την έχει εγκαταλείψει. Αλλά μέσα στο δάσος που μπήκε δεν μπορούσα να το εξηγήσω πώς μπήκε. Αυτό το έχετε ξαναζήσει το γεγονός ή ήταν Όχι. Μόνο αυτή τη φορά? Μόνο αυτή τη φορά. Μόνο αυτή τη φορά. Οι υπόλοιποι τρεις που ήταν μαζί σας, είπατε, στο αυτοκίνητο, επιβεβαιώνουν την ίδια μαρτυρία? Ο πεθερός μου που ήταν εκεί πέθανε πέρυσι. Ο γιος μου σκοτώθηκε τον επόμενο χρόνο. Μόνο ο Τσοπάνος που είχα, ο οποίος ζει. Ναι, μέχρι τότε βεβαίως, μέχρι να πεθάνουν βέβαια οι άνθρωποι. Ναι. Το επιβεβαίωναν, το είχαν δει και οι ίδιοι. Βέβαια. Αφού είμαστε μαζί και οι τέσσερις. Κατεβήκαμε, σταματήσαμε τα αυτοκίνητα και κατεβήκαμε και οι τέσσερις. Και δεν, δεν μπορεί να προκύψει. Συνδέεται αυτά τα δύο τραγικά γεγονότα με το γιο σας και με την πεθερό σας με αυτήν την ιστορία? Το πεθερό μου όχι βέβαια, πέθανε από φυσιολογικό θάνατο, ήταν 84 ετών. Το γιο μου το πιο πιθανό λέω, διότι ψάχνηκα τόσο βαθιά να βρω την εξήγηση πώς έγινε το ατύχημα, γιατί ήταν το ατύχημα πολύ παράξενο. Δηλαδή έφερα μπειρογνώμονα, έβγαλε στοιχεία, δεν έβρισκε άκρη ο άνθρωπος. Πώς μπορεί να έγινε αυτό το ατύχημα? Ακούστε με κάτι. Και πιθανολογώ, συγγνώμη, μήπως είδε ξαφνικά, γιατί έγινε 9 η ώρα το βράδυ. Ναι. Μήπως ξαφνικά είδε κάτι και προσπάθησε να τα αποφύγει και βγήκε από το δρόμο. Εγώ αναρωτιέμαι, μήπως είχατε την ανάγκη να εξηγήσετε έτσι αυτό το τραγικό γεγονός του χαμού του γιού σας. Είχατε δηλαδή την ανάγκη να το εξηγήσετε αυτό που λέτε, γιατί άραγε με το γιο μου, και να είπατε, α, ήταν και η ιστορία αυτή με την κοπέλα και το όραμα κλπ. Είναι κάτι, ένα γεγονός το οποίο δεν το έχω πει εκεί, θα σας το πω τώρα. Όταν φτάσαμε στην άκρη στο δάσος για να πούμε μέσα, να δούμε προς πού πήγε, είχε νυχτώσει πλέον. Δεν βλέπαμε. Το μόνο όνομα που φώναξα το γιο μου. Δημήτρη, του λέω, πήγαινε στο αυτοκίνητο πίσω το κάθισμα, έχω ένα φακό. Έτρεξε το παιδί, πήγε μου, τον έφερε το φακό και μπήκαμε με το φακό μέσα στο δάσος να ψάχνουμε μήπως τη βρούμε κάπου. Τέλος πάντων, γιατί κάπου θα πιανότανε μέσα στα κουρνάρια με ένα νηφικό. Και? Και εκεί βάζω ένα συνδυασμό. Μήπως επειδή φώναξα το όνομα του γιου μου έπαθε ένα ατύχημα ο γιος μου. Παρακαλώ. Αυτά το μικρόφωνο. Με συγχωρείτε, το μικρόφωνο μπορείτε στραμμένο στο θέμα. Έστω. Συνδυάζει δηλαδή ότι φωνάξετε το γιο σας. Ναι. Και ακούστηκε αυτό το όνομα. Και έγινε το ατύχημα μετά. Μία εκδοχή. Άλλη μια εκδοχή είναι ένα τυχαίο γεγονός. Όπως την είδανε και οι άλλοι να περνάει απέναντι από τον δρόμο, να την είδε και ο γιος μου και να προσπάθησε να αποφύγει. Να τη χτυπήσει και βγήκε από τον δρόμο. Πάντως υπάρχει ένα γεγονός περίεργο εδώ πέρα. Εάν είχε προηγηθεί το ατύχημα, τότε ενδεχομένως να μπορούσαν να αποδώσουν το φαινόμενο αυτό σε μια παράκρουση, σε κάτι που θέλετε να δείτε. Σε κάποιον άλλο παράκρουση. Εδώ πέρα τι μπορεί να συμβαίνει όμως? Ένα λεπτό. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Μάνο. Γιατί είχε ανοίξει μια ολόκληρη ιστορία τώρα με την διοίκηση αυτή και με την περιγραφή αυτή. Έτσι. Είχε ανοίξει μια ολόκληρη ιστορία και θέλω να κουβεντιάσουμε τους καλεσμένους. Πάμε λοιπόν σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό που εμένα πραγματικά μου αφήνει έκπληκτο. Πάμε. Η τιμή εφημερίδα. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Λυπάμαι πάρα πολύ γιατί αυτή η εκπομπή θα μπορούσε να κρατήσει
άλλες 2 ώρες, να έχουμε να κουβεντιάζουμε, να πούμε πολλά. Εξάλλου έχουμε και άλλα βίντεο που δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα δείξουμε. Έχουμε ανοίξει λοιπόν μια πολύ μεγάλη κουβέντα σήμερα το βράδυ. Και αυτή η κουβέντα έχει σχέση με φαινόμενα και γεγονότα ανεξήγητα, μεταφυσικά, όπου κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι ζουν κάποια πράγματα, βλέπουν κάποιες οπτασίες, ακούνε κάποιες φωνές. Και προσπαθούμε να δούμε αν όλο αυτό το πράγμα έχει μια σχέση με την πραγματικότητα, είναι καθαρά εγκεφαλικές λειτουργίες. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη ή έχουν την προδιάθεση να ζήσουν τα φαινόμενα αυτά. Έχουμε ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα, να συνεχίσουμε. Μας είπατε προηγουμένως, κύριε Αλμπάνη, ότι εσείς αυτό το ζήσατε προτού συμβεί το γεγονός με το γιο σας. Έλεγα λοιπόν ότι εάν είχε συμβεί προηγουμένως το γεγονός, πιθανόν να ήσταν κατά κάποιο τρόπο επηρεασμένος. Έρχομαι λοιπόν σε εσάς από αυτή την πλευρά και θέλω να απευθυνθώ και σας, κυρία Ιωάννου, αλλά και σας, κυρία Τελιδάκη. Η ψυχολογία στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να δικαιολογήσει αυτό που μου είπατε προηγουμένως, ότι δηλαδή έχουμε μία προδιάθεση να σκεφτόμαστε πράγματα ή μπορεί να είμαστε. Να πάσουμε από κάποια σχιζοειδή, ας πούμε, ασθένεια. Κοιτάξτε, η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου και μάλιστα σε τέτοια ηλικία και υπό τέτοιες συνθήκες προκαλεί συναισθήματα διάφορα. Προκαλεί πόνο, μπορεί να προκαλέσει θυμό, μπορεί να προκαλέσει και ενοχή. Γιατί αυτός έχει φύγει, ενώ εμείς είμαστε ακόμα στη ζωή. Οπότε δημιουργείται η ανάγκη να δώσουμε κάποιες εξηγήσεις για το γιατί έφυγε. Ενδεχομένως η συγκεκριμένη περίπτωση να είναι η ανάγκη του κύριου Αλμπάνη, αν δεν κάνω λάθος στο όνομα, να βρει κάποιες εξηγήσεις για να μειώσει τα συναισθήματα Είναι αυτό και εγώ προσανατολίζομαι στην άποψη αυτή, έτσι. Αλλά θέλω να μου πείτε και στην άποψή σας, κυρία Βουλχάουτ. Έχουμε επεκταθεί αρκετά και έχουμε θέσει φαινόμενα όπως η συγχρονικότητα του Carl Jung, που νομίζω ότι σε αυτή την κατηγορία είναι το φαινόμενο αυτό, ενώ εκείνο το φαινόμενο ήταν κάτι άλλο και το άλλο ήταν κάτι άλλο. Αυτό δηλαδή το φαινόμενο που πιστεύω ότι είναι το φαινόμενο της συγχρονικότητας. Σύμφωνα με τον Carl Jung, μάλιστα, υπάρχει μια ανάδραση του συλλογικού ασυνειδήτου με το προσωπικό ασυνείδητο. Δηλαδή προφανώς, γιατί πιστεύω ότι ο άνθρωπος φαίνεται μια χαρά στα λογικά του και ξέρει τι λέει, φαίνεται ότι το έχει βιώσει το πράγμα, μάλιστα, αυτό, ότι αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο, να το πούμε έτσι, μια προειδοποίηση που σας δόθηκε για να μπορέσετε να ξέρετε ότι πρόκειται να συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν ευθύνεται εκείνο. Όχι, ήταν καθαρά μια πληροφορία. Η συγχρονικότητα είναι ένα φαινόμενο τέτοιο που μας δίνει κάποια γεγονότα και κάποια περιστατικά που μπορούμε να τα συνδυάσουμε και να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, όπως λέει ο Carl Jung, που υπάρχει δηλαδή μια ανάδραση ανάμεσα στον άνθρωπο και στο συλλογικό ασυνείδητο. Άρα κάθε μήνυμα που μπορεί να έρχεται στη ζωή μας πρέπει λίγο να του δίνουμε σημασία. Δηλαδή, αλλά ποιο θα λαμβάνουμε σαν μήνυμα. Να μην το παρακάνουμε, για μετά θα έχει δίκιο ο φίλος μας ο Δημοσθένης, να μην το παρακάνουμε τόσο πολύ, να γινόμαστε ακραίοι, αλλά κάποια πράγματα τα οποία μας εντυπώνουν και πραγματικά είναι συγκλονιστικά γεγονότα, κάτι σημαίνουν. Ωραία. Η συγχρονικότητα λοιπόν είναι το φαινόμενο που μας εξηγεί το πριν συμβεί το περιστατικό. Αφού συνέβη το περιστατικό και που είδατε λέει θέλω να την ξαναδώ, εκεί μπαίνει το προσωπικό στοιχείο που είπε και η φίλη μου, που είπατε κι εσείς, που πραγματικά θέλει να βρει μια εξήγηση. Γιατί τον πήρε άδικα, προφανώς ήθελε να πάρει εκδίκηση. Κατάλαβα. Κάτι θέλει για να ησυχάσει. Βάλτε μια τελεία. Δώστε μικρόφωνο στην κυρία. Συγχωρείτε πάνω, παρακαλώ. Πώς λέγεστε? Θέκλα Μεταξά. Με τι ασχολείστε εσείς? Είμαι αστρολόγος αναγεννησιακής αστρολογίας. Εσείς λοιπόν κάποια στιγμή μου είπατε ότι έχω ζήσει κάτι. Ναι, βιώνω συνέχεια επί 3 συνέχεια. Χρόνια. Ναι. Σε καθημερινή βάση μπορώ να πω. Αυτό που σας είπα για κάποια φαινόμενα που γίνονται σε ένα σπίτι είναι ένα πολύ μικρό μέρος της όλης ιστορίας. Η ιστορία είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν μπορούμε να την πούμε τώρα. Δεν έχω χρόνο, θα μου το πείτε με τις κουβέντες. Λοιπόν, τι είναι αυτό που ζείτε εσείς? Αυτό που έχω βιώσει εγώ στο σπίτι αυτό και εκτός σπιτιού είναι ότι μέσα στο σπίτι αυτό βλέπω τη γυναίκα η οποία ζούσε, έχει πεθάνει πριν από 5-6 χρόνια. Κάθε φορά που θα πάω τη βλέπω και μιλάμε, μου αφηγείται την ιστορία της, την ιστορία της οικογένειας, την ιστορία όλου του χωριού. Και όταν δεν είμαι εκεί, γιατί δεν είμαι εκεί βέβαια, είναι μακριά αυτό το σπίτι, έχω πάει 3 φορές μόνο, όταν δεν είμαι εκεί ακούω τη φωνή της, η οποία φωνή μου αφηγείται την ιστορία και εγώ την καταγράφω σε βιβλίο βέβαια. Δεν είμαι η μόνη εγώ που βλέπω την γυναίκα αυτή,
τη βλέπουν κι άλλοι. Αλλά κάθε άνθρωπος που τη βλέπει, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, παθαίνει κάποιο ατύχημα. Εσείς πώς το διαφύγατε τότε αυτό το πράγμα? Εγώ πώς? Πώς έχετε διαφύγει αυτό το κίνδυνο, εφόσον μου λέτε, μας λέτε ότι κάποιος που το ακούει παθαίνει ατύχημα? Ναι. Οι άνθρωποι που παθαίνουν τα ατυχήματα δεν είχαν καλή σχέση μαζί της όσο εκείνη ζούσε. Εσείς είχε καλή σχέση μαζί της? Εγώ δεν την ήξερα. Εγώ ξέρω την εγγονή της, η εγγονή της είναι φίλη μου. Την εγγονή της την καλοδέχεται και καλοδέχεται και τους φίλους της εγγονής. Άλλα άτομα όμως που πηγαίνουν στο σπίτι, επειδή έχει προηγούμενα, δεν είχε καλή σχέση μαζί τους, ή επειδή μετά το θάνατό της κάνανε κάποια πράγματα που δεν της άρεσαν, η κυρία αυτή προσπαθεί με τον τρόπο της να τα διώξει από εκεί. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι όλα αυτά που μας λέτε ακούγονται πάρα πολύ παράξενα. Το είναι πράγματα που δεν τα έχουμε ζήσει εμείς. Ναι. Εσείς είχατε και κάποιες άλλες εμπειρίες πιο πριν, ή είναι αυτό που προέκυψε τώρα τα Όχι, δεν προέκυψε ξαφνικά. Είχα και άλλες εμπειρίες. Το έχετε καλλιεργήσει, δηλαδή έχετε μία άλλη επικοινωνία? Δεν το έχω καλλιεργήσει. Έρχεται από μόνο του. Αλλά αυτή είναι η μακροβιότερη εμπειρία που έχω. Μάλιστα. Κάτι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε, ανεξήγητη η εκπομπή σήμερα. Εντελώς. Πάμε στο επόμενο βίντεο, παρακαλώ πολύ. Όπου ουσιαστικά παραμένουμε πάλι στη Χασιά και μας έρχονται συγκλονιστικές μαρτυρίες από το Φαράγγι των Λιγμών. Φαράγγι του Λιγμού. Νεράιδες και αντάρτες. Εποχή παλιά τότε ήταν το ποτάμι το παλιό πίσω στο... Τη φυλή που πήγαινε στα Λιώσια, εκεί παρουσιάζονταν νεράιδες. Η γιαγιά μου, όταν αποκυνήγε τα χαράματα, άκουσε μια όμορφη φωνή που τραγουδούσε στο ποτάμι, πλησίασε να δει. Εκεί υπήρχε μια όμορφη κοπέλα, καθόταν και τραγουδούσε, χτένιζε τα μαλλιά της στη βρύση και τραγουδούσε. Της άρπαξε το μαντίλι που είχε απλώσει τότε και τον ακολούθησε μας σπίτι. Παντρευτήκανε, κάνανε δύο παιδιά και ένα μαζί. Ένα διάστημα αργότερα. Η κοπέλα αυτή βρήκε το μαντίλι, πήρε και εξαφανίστηκε. Δεν τη ξανάδε ποτέ κανένας. Με τα παιδιά μαζί. Έφυγε με τα παιδιά μαζί, είναι δύο ωραία παιδιά και είχε κάνει δύο αγοράκια. Δύο αγοράκια και εξαφανίστηκε στο... Δεν ξανάδε ποτέ κανένας. Αυτή την ιστορία σου την είπε η γιαγιά σου? Η γιαγιά μου που την είχε πει ο θείος που ζούσε. Δηλαδή δεν είναι ιστορία αληθινή. Τη θυμούνται. Ναι, τη θυμούνται, γιατί την είχαν δει και ντόπια εδώ που την είχε παντρευτεί. Πολύ όμορφη κοπέλα, δεν υπήρχε ομορφότερη στον τόπο εδώ. Αλλά ξαφανίστηκε. Βρήκε το μαντήλι της, ξαφανίστηκε. Ένιωθε παγιδευμένη. Παγιδευμένη δεν μπορούσε να φύγει, γιατί την εποχή αυτή λέγανε ότι άμα σου έπαιρνε το μαντήλι της νεράιδας τότε δεν έφευγε από κοντά σου, έμενε μαζί σου. Είναι ένας παραμυθένιος τόπος τελικά. Παραμυθένιος με πολλά μυστήρια ο τόπος εδώ της Χασιάς, πολλά μυστήρια. Πολλές ιστορίες. Τόπος σημαδεμένος από την ομορφιά των νεραϊδών, αλλά και από μια χαρακιά οδύνης. Αν ένα φαράγγι είναι για τη φύση η ουλή μιας παλιάς πληγής, τότε στην Χασιά έχουν βρει και την ιδανική ονομασία. Ξεκινάμε για το Φαράγγι του Λιγμού. Το Φαράγγι του Λιγμού έχει μια ιστορία στην κατοχή. Αντάρτες που βρισκόντουσαν γύρω-γύρω στην περιοχή, κρυμμένοι από τους Γερμανούς, συνελήφθηκαν. Τους φέρανε σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο και ακριβώς εδώ πίσω μου υπάρχει και η πέτρα η οποία συμβολίζει το σημείο που έγινε η σφαγή και τους σκοτώσανε σε αυτό το σημείο. Κάποιοι λένε ότι ακούγονται φωνές. Κάποιοι άλλοι εδώ πέρα στην περιοχή που συζητάμε λένε ότι ακούνε ήχους από όπλα. Άλλοι ακούνε ανθρώπους που ουρλιάζουν, φωνάζουν τα παιδιά τους, σαν να φωνάζουν τα παιδιά τους. Κάποιοι άλλοι λένε ότι βλέπουν κάποιες φωτιές, οι οποίες το πρωί που έρχονται εδώ, ας πούμε, ή όταν τρέχουν να φτάσουν σε αυτό το σημείο να δουν που έχει πάρει φωτιά, δεν βρίσκουν τίποτα. Εγώ, μία βραδιά που είχα έρθει, ήμουνα λίγο κάνα 30 μέτρα μακριά από αυτό το σημείο, άκουσα ψήθυρους, οι οποίοι δεν μπορούσαν να καταλάβω τι ακριβώς μου λέγανε, αλλά σαν να καλούσαν βοήθεια. Αυτό το σημείο είναι σαν να περνάς μία πύλη, μία άλλη διάσταση. Δηλαδή τα βράδια, σε αυτό εδώ το σημείο,
Εγώ πιστεύω ότι ακόμα γίνεται ανταρτοπόλεμος. Ούτως αν το κόσμο εκεί πέρα ακούγονται φωνές παιδιών, γυναικών και ανδρών και πυροβολισμοί από τους Γερμαναράδες. Δηλαδή, αν το αναλύσουμε, δηλαδή, είχε ακούσει άνθρωπος που κάθονται εκεί πέρα ότι μη σκοτώσει το παιδί μου, λυπήσουμε, να ουρλιάζει και να φωνάζει η κοπέλα που τους σκοτώνουν. Δηλαδή, φωνές που άμα κάτσεις και τα ακούσεις, θα πιστεύεις στα αυγιά σου. Θα πεις, ιδέα μου είναι. Κι όμως, είναι αληθινές. Μια φωτιά πάλι μου είχε τύχει εμένα, ναι, να αρχίζει να γεμίζει το βουνό φωτιά. Η συγκεκριμένη μέρα ήταν η Παπαγή του Χριστού. Να γεμίζει το βουνό φωτιά και να μην καίγεται τίποτα. Δηλαδή να μην. Και την άλλη μέρα που πήγαμε πάλι, το βουνό ήταν ανέπαφο. Σαν να μην είχε καεί τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή μια φωτιά περίεργη. Και αυτό το σημαίνω μέρος είναι καταραμένο. Μια πύλη στο χωροχρόνο δηλαδή. Ναι. Μπορεί να συμβεί αυτό σε έναν τόπο όπως αυτό το χώμα που πατάμε, που έχει ποτιστεί με αίμα, έναν τόπο θανάτου. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι σε αυτόν εδώ τον τόπο, όπου άνθρωποι που δεν σκοτώθηκαν αμέσως, σφαχτήκανε με βίαιο, βρήκανε βίαιο θάνατο, και ιδίως αντάρτες, ακόμα αυτοί οι άνθρωποι εδώ δεν έχουν ησυχάσει, δεν έχουν βρει την ηρεμία τους. Και ναι, πιστεύω ότι ακόμα και σήμερα, όπως είπα και πριν, αυτό εδώ το σημείο, τα βράδια γίνεται ακόμα ανταρτοπόλεμος. Τι πρέπει να γίνει για να ηρεμήσουν, για να πάψει ο ανταρτοπόλεμος που γίνεται εδώ τις νύχτες? Μόνο και μόνο οι αναφορές που γίνονται όταν άνθρωποι συζητάνε για αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα, τους αντάρτες, τους ξυπνάνε, δηλαδή τους ενοχλούν. Και εγώ πιστεύω ότι για να σταματήσει αυτός ο ανταρτοπόλεμος που γίνεται εδώ τη νύχτα, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να καταλάβουμε το τι ζητάνε. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι μας δίνουν ένα μήνυμα. Είναι γύρω μας, πιστεύεις, αυτή τη στιγμή? Δεν είναι αυτοί γύρω μας. Εμείς είμαστε στο χώρο τους. Εμείς έχουμε έρθει σε αυτή την άλλη διάσταση. Περνώντας αυτό το ποτάμι που περνάς για να φτάσεις σε αυτό το σημείο, είναι σαν να περνάς μία άλλη πύλη, σαν να περνάς μία άλλη διάσταση. Για μια τελευταία φορά σας υπενθυμίζουμε πώς μπορείτε να κερδίσετε το mini laptop και τηλεσκόπιο. Στέλνετε λοιπόν ένα γραπτό μήνυμα το κινητό σας με τη λέξη πύλη, αφήνετε το κενό, το ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54010. Πρέπει πάλι να κουβεντιάσουμε όλα αυτά τα περίεργα που ακούσαμε. Διότι μένουν πολλά ζητήματα και μένουν με ερωτηματικό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την κουβέντα με τον κύριο Μπράιτ. Βεβαίως. Κύριε Μπράιτ, ξέρω σίγουρα ότι αυτά τα πράγματα ακούγονται λίγο ακραία σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, εσείς έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με την έρευνα τέτοιων φαινομένων, οντοτήτων, άελων, υπάρξεων κλπ. Υπάρχει κάτι το επιστημονικό που να μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους φαινόμενα? Η επιστήμη ασφαλώς προσπαθεί να εξηγήσει τέτοιου είδους φαινόμενα. Και εμείς, ας πούμε, οι ερευνητές, πάλι την επιστήμη χρησιμοποιούμε πολλές φορές. Όπως είπαμε, με τα διάφορα μηχανήματα, όπως αυτά που σας είχαμε δείξει. Και, με φωτογραφικές μηχανές απλές, εγώ, ας πούμε, έχω τραβήξει φωτογραφία που εμφανίζονται ναι. κάποιες τέτοιες εθερικές μορφές, γυναικείες και. Mm-hmm. Με υπέρυθρες ακτίνες και τέτοιες. Υπέρυθρες δηλαδή φωτογραφίες και τέτοια πράγματα. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι ειδικά το παράδειγμα αυτό του ότι μία γυναικεία μορφή εμφανίζεται στο δρόμο. Και πολλές φορές αυτό συνδέεται με ατυχήματα που γίνονται. Υπάρχει και στην Ελλάδα σε πολλά σημεία. Έχω ακούσει μαρτυρίες και εγώ από σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Αλλά και στο εξωτερικό, σε μια περιοχή στην Αγγλία, για παράδειγμα, είχα κάνει μια τέτοια έρευνα σε ένα συγκεκριμένο δρόμο όπου υπάρχει μια παράδοση η οποία είναι καινούργια, όχι παλιά. Είναι από τον 20ο αιώνα και έπειτα. Ότι σε εκείνο το συγκεκριμένο σημείο του δρόμου γίνονται πολλά ατυχήματα και εκεί λένε βγαίνει ένα χέρι, ας πούμε, και εμποδίζει τον οδηγό. Εκδηλώνεται με αυτή τη μορφή. Σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Ξέρετε κάτι. Έχω ένα ερώτημα κρίσιμο σε όλα αυτά που ακούγονται σήμερα. Μήπως όλα αυτά είναι μια δική μας προδιάθεση?
Μήπως είναι ένα παιχνίδι του εγκεφάλου μας. Να σας πω γιατί σας το λέω. Είχα πάει πριν από μερικά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, με μια πολύ καλή παρέα, όπου βρέθηκε εκεί πέρα ένας Τούρκος ξεναγός. Μπήκαμε στην Αγία Σοφιά, άρχισαμε να ανεβαίνουμε κάτι σκάλες στην Αγία Σοφιά για να πάμε στο υπερό, ψηλά. Mm-hmm. Αυτός ο Τούρκος ξεναγός άρχισε να μας λέει ότι από αυτή τη σκάλα έρεε το αίμα ποτάμι τότε που είχε γίνει το 1453 που είχαν μπει μέσα οι Τούρκοι κλπ. Και είχαν σκοτώσει τους Βυζαντινούς. Και ξαφνικά, δύο κοπέλες από την παρέα άρχισαν να γλιστράνε σε αυτή τη σκάλα. Δηλαδή, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή ανεβαίναμε κανονικά, ξαφνικά δύο φίλες από την παρέα άρχισαν να παραπατάνε και να λένε «γλιστράω». Είναι σίγουρο ότι... Και μετά λέω ότι με το άκουσμα ότι εδώ πέρα αυτή η σκάλα ήταν ένας χήμαρος από αίμα που έτρεχε, μήπως αυτές οι κοπέλες άρχισαν να γλιστράνε, διότι... Υποσυνείδητα άρχισαν να νιώθουν κάποια πράγματα μόλις τα ακούσαν. Αυτό μπορεί να συμβεί. Ασφαλώς μπορεί να συμβεί και σε κάποιο βαθμό συμβαίνει. Δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο. Δηλαδή, σε πολλές περιπτώσεις και ειδικά όταν μιλάμε, ας πούμε, για κάποια συγκεκριμένα κομβικά σημεία που μπορεί να λειτουργούν και ως πύλη, όπως έλεγε στο τελευταίο βίντεο, μάλιστα, για παράδειγμα. Ναι. Ειδικά όταν συνδέονται με γέφυρες που μιλάγαμε για τη γέφυρα της Χασιάς, με τα δερβαίνινο χώρια, με ρέματα, με περίεργα σημεία που μπορεί να εκδηλώνεται μια ενέργεια που μπορεί να αντιλαμβάνεται κανείς με ποικίλους τρόπους. Αλλά δεν είναι μόνο ότι μπορεί κανείς να παραποιήσει κάποια πράγματα και να τα παρεξηγήσει επειδή έχει μια προδιάθεση, γιατί πολλές φορές συμβαίνουν σε ανθρώπους που δεν έχουν ακούσει τέτοιες ιστορίες και ατυχήματα ακόμα. Όπως επίσης είπαμε, υπάρχουν και μηχανήματα τα οποία καταγράφουν. Σε εκείνο το δρόμο που σας είπα εγώ στην Αγγλία, για παράδειγμα, που είχα διασχίσει σε εκείνη ακριβώς την περιοχή, το αυτοκίνητο που είχα νοικιάσει, ενώ το είχα για μία εβδομάδα, δεν παρουσίασε κανένα πρόβλημα, αλλά περνώντας από εκείνο το σημείο, ξαφνικά άναψε ένα αισθητήρα σαν να είχε ανοίξει κάποιος το πορτμπαγκάζ. Μάλιστα. Το έκλεισα, ξαναγύρισα και έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όλη την υπόλοιπη εβδομάδα, πουθενά, δεν παρουσίασε κανένα τέτοιο περίεργο σύμπτωμα, ας πούμε. Κάτι θέλετε να πείτε, κυρία Τελιδάκη? Εγώ τα ακούω όλα αυτά με πάρα πολύ κατανόηση και είναι πράγματα άλλα που τα πιστεύουμε, όπως όλοι μας, και εγώ. Και άλλα προσπαθώ να τα κατανοήσω. Όμως θέλω να σας πω κάτι που έζησα συγκλονιστικό τον τελευταίο καιρό. Αληθινή ιστορία. Έγινε μια φοβερή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής. Παρουσιάστηκε ένα βιβλίο με τον τίτλο που έδωσε ο Ιάκωβος ο Καμπανέλης από Αύγουστο σε Αύγουστο. Και ήταν η αληθινή ιστορία μιας γιατρίνας μας, της Ελευθερίας της Κρικέλη, που είναι παθολόγος στο Ρίκος Ντινάν. Είχε δύο παλικάρια με τον άντρα της, όπου το ένα παλικάρι από τα δύο σπούδαζε στο εξωτερικό, σε ένα φοβερό πανεπιστήμιο. Και εκεί, χωρίς να ξέρει να οδηγεί μηχανή, ο αδελφός της κοπέλας του του έφερε μία μέρα να δοκιμάσει τη μηχανή του, απλώς να τη δοκιμάσει. Στα 50 μέτρα λοιπόν σκοτώθηκε το παλικάρι αυτό, της Ελευθερίας της Κρικέλη, ο Γιάννης, του οποίου βέβαια δόθηκαν και τα όργανα του για μεταμόσχευση. Ήταν Αύγουστος, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, αλλά με απόκληση 2-3 ημερών, τον επόμενο Αύγουστο φτάνει το περιστατικό του Ντουζόν, του παιδιού που σκοτώθηκε στη Μύκονο, στα χέρια της Ελευθερίας της Κρικέλη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όπου πείθει τον πατέρα Ντουζόν, ξέρουμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το γεγονός, να δώσει τα όργανα του παιδιού του, όπου πραγματικά έγινε επίσης η μεταμόσχευση. Ο άλλος γιος της Κρικέλη ερωτεύεται μια κοπέλα από την Κύπρο, που η αδερφή της σκοτώνεται πάλι στην Κύπρο και πάλι γίνεται μεταμόσχευση των οργάνων της. Προσέξτε τρία περιστατικά με απόκληση 2-3 ημερών Αύγουστο, γι' αυτό ο Ιάκωβος Καμπανέλης ονόμασε το βιβλίο από Αύγουστο σε Αύγουστο, και όπου παρουσιάστηκε αυτό. Και τι θέλω να σας πω, ότι στα πράγματα του παιδιού, του Γιάννη που σκοτώθηκε, βρέθηκαν σημειώματα όπου δήλωνε δωρητής οργάνων, που κάτι που δεν είχε ανακοινώσει ποτέ στους γονείς του. Είναι αυτά που λέμε ότι... Λέω λοιπόν ότι ανεξάρτητα με όλα αυτά που ακούμε, τα ίδια τα περιστατικά της ζωής δείχνουν ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο προφανώς, ή δεν μπορούμε να εξηγήσουμε εμείς το λόγο, αλλά... Επειδή βρίσκεται στο στούντιο και ένας χαροκαμένος πατέρας και πρέπει να το σεβαστούμε αυτό, ίσως είναι και μια ευκαιρία να καταλάβει ότι δεν χρειάζεται να νιώθει ενοχές για τίποτα, αλλά μάλλον ήταν να γίνει το γεγονός, έγινε. Είναι μερικά πράγματα που πραγματικά δεν μπορούμε να εξηγήσουμε, και ο καθένας μπορεί να τα προσλαμβάνει όπως θέλει.
Πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα έχουμε πολύ λίγα λεπτά χρόνο για να ακούσουμε τη σειρά όλους σε μια τελική τοποθέτηση όλα αυτά που κουβεντιάσαμε σήμερα το βράδυ. Λόγω της σημερινής εκπομπής, λιώνουμε σε 5-10 λεπτά. Ξέρετε ποιος είναι ο επίλογος περίπου. Μπαίνει ένα κοινό ερώτημα για την πλευρά αυτή, για τους καλεσμένους μας στο πάντερ που λέμε εμείς. Ένα κοινό ερώτημα για να ακούσω την τελική του τοποθέτηση όλα αυτά που ζήσαμε αυτό το βράδυ. Αμέσως μετά θα γίνει κλήρωση για τα δώρα μας, που είναι για τους φίλους μας από την πλευρά αυτή, και βεβαίως για τα δύο μεγάλα δώρα που είναι το τηλεσκόπιο και το λάπτοπ, για εσάς που έχετε μετάσχει από την αρχή της εκπομπής με τα τηλεφωνήματά σας σε αυτό το διαγωνισμό. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τον κύριο Μπράιτ. Υπάρχει ένα κοινό ερώτημα για όλους. Αν θα πρέπει να αποδεχόμαστε τις καταστάσεις σαν κάτι ανεξήγητο που πιθανά στο μέλλον εξηγήσει η επιστήμη ή αν θα πρέπει να τις απορρίπτουμε σαν γεννήματα της φαντασίας μας ή του εγκεφάλου μας σε ορισμένες στιγμές. Οι καταστάσεις δεν είναι όλες οι ίδιες. Ασφαλώς πρώτα είμαστε οι ίδιοι αυστηροί κριτές της κάθε μιας περίπτωσης. Εξετάζουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις και προσπαθούμε να δούμε βέβαια τι άλλες εναλλακτικές ερμηνείες μπορεί να υπάρχουν. Χωρίς ωστόσο να μπαίνουμε μέσα σε γενικότερες τάσεις απόρριψης τέτοιων καταστάσεων. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ανοιχτή την αντίληψή μας, να είναι πιο ευρύ η αντίληψή μας και να, σαν άνθρωποι, είμαστε παρατηρητές και βιώνουμε αυτές τις καταστάσεις, τις συνδιαμορφώνουμε, αποτελούμε μέρος τους. Για κάποιο λόγο είμαστε εκεί να τις βιώσουμε, μας αλλάζουν. Όλα αυτά πρέπει να τα δεχτούμε σαν κάτι θετικό. Ή αν πρόκειται για κάτι αρνητικές καταστάσεις, να το διερευνήσουμε και να λάβουμε τα μέτρα μας και πάλι. Κύριε Τριανταφύλλη. Η δική μου άποψη είναι ότι οι όροι μεταφυσικό, υπερφυσικό κτλ. Είναι λανθασμένοι, κύριε Χαρδαβέλα. Και αυτό που αποκαλούμε άγνωστο είναι απλώς το άγνωστο κομμάτι της φύσης που ακόμη δεν γνωρίζουμε. Είναι θέμα χρόνου να το κατανοήσουμε και να το γνωρίσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε μαρτυρία ακούσουμε μπορούμε να τη δεχτούμε 100%, όπως και τη δική μου, ειλικρινά, οποιοδήποτε θα μπορούσε να μην την πιστέψει. Έτσι, θα τον δικαιολογούσα. Από την άλλη, υπάρχουν βιώματα ανθρώπων και θα έλεγα ότι θα έπρεπε να φύγουμε από το υποκειμενικό του, να αναλύουμε το γιατί, μάλλον τι ακριβώς βίωσε ο καθένας, αν ήταν μια κοπέλα στα λευκά ή κάτι άλλο, αλλά στο ποιο είναι το ερέθισμα, το άγνωστο ερέθισμα φυσικό κατά μέρα. Πολύ ενδιαφέρον. Κύριε Τελειδάκη. Εμένα μου έρχεται στο μυαλό ο τίτλος του Μπουσκάλια που λέει «Να ζεις, να αγαπάς και να μαθαίνεις». Πιστεύω ότι καμιά φορά μπερδεύεται η αλήθεια με την πραγματικότητα και η φαντασία με την πραγματικότητα. Πάντως δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ό,τι μπορούμε να αλλάξουμε, να το αλλάζουμε. Ό,τι μπορούμε να δεχόμαστε, να το δεχόμαστε. Μα πάνω απ' όλα πρέπει να νιώσουμε μέσα από τη γνώση τι σημαίνει σοφία για να μπορώ να καταλαβαίνω και τη διαφορά. Μάλιστα. Κύριε Βροχά. Μέχρι στιγμής με έχουν καλύψει, θα έλεγα, και δεν λέω να μην μιλήσω. Αλλά πρέπει όμως να πω κι εγώ ότι κάθε περιστατικό το οποίο μας τραβά την προσοχή έχει κάποιο λόγο. Ο λόγος αυτός είναι πάρα πολύ προσωπικός. Και πρέπει να το αναζητήσουμε. Δηλαδή, ποιος άνθρωπος σκεφτόμενος μπορεί να δεχθεί ή να διαγράψει ένα πράγμα που βλέπει και τον εντυπωσιάζει. Ψάχνοντας λοιπόν να βρούμε τις απαντήσεις, εκεί είναι που θα φτάσουμε στη διεργασία της γνώσης και της σοφίας. Διότι η πληροφορία, που έλεγε και ο Αϊνστάιν, δεν είναι γνώση. Γνώση είναι αυτό που θα κάνει επάνω μας. Κάθε περιστατικό που βιώνουμε ή που ακούμε ότι βιώθηκε από κάποιον άλλον, έχει σχέση με την εξέλιξή μας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα να τα κατεργαστούμε και να δούμε πού θα μας πάνε. Γιατί πάρα για πέρα όλα υπάρχουν εξηγήσεις. Κύριε Ιωάννου. Εγώ θα έλεγα ότι δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι αυτά τα πράγματα όντως συμβαίνουν σε πολλούς ανθρώπους, ενδεχομένως σε όλους μας. Τώρα από εκεί πέρα χρειάζεται σύνεση στο πώς θα τα διαχειριστούμε. Είναι καλό να το ψάξουμε, να το μελετήσουμε, να το διερευνήσουμε χωρίς να ταυτιζόμαστε όμως με υπερβολικές, έτσι. Συμφωνώ. Και Δημόπουλε. Υπάρχει μια ηρωνία. Η αμάθεια και η πρόληψη ήταν αυτές που γκρέμισαν το σύμβολο στην οικία Λοβέρδου ως σατανικό, καταστρέφοντας ένα χριστιανικό μουσείο.
υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα παιδείας. Η παιδεία είναι αυτή στην οποία η ελληνική κοινωνία πρέπει να δώσει όλο της το βάρος. Η παιδεία θα μας απελευθερώσει από αυτές τις προλήψεις και τις αυταπάτες. Παράλληλα όμως, ας έχουμε υπόψη ότι ο άνθρωπος έχει και αισθήματα. Και μια απόλυτα εκλογικευμένη, σκληρή αντίληψη της πραγματικότητας στεγνώνει την ψυχή μας. Κατά τούτο, οι ποιητές έχουν δουλειά να κάνουν ακόμα. Τώρα μας τα λέτε όλα αυτά. Μέχρι τώρα ήσασταν πάγιος, τώρα μας τα έπρεπε. Αφήνω μία διέξοδο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Παρακαλώ πάρα πολύ. Πέστε μου καταρχήν πόσα 2.648 τηλεθεατές συμμετείχαν στην κλήρωση για το λάπτοπ, το μίνι λάπτοπ και το τηλεσκόπιο. Πέστε μου, κύριε Δημοπολέ, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 2.648. 666. Κύριε Δημοπολέ, μία επίλογος. Μετά μου κάνει το ρεαλιστή και τα τα. Οκ, 666. Το δικό μου κινητό, το τηλέφωνο, τελειώνει σε 666. Καμιά φορά λοιπόν κανένας παπάς που μου λέει «Δώσε μου το τηλέφωνο σου». Του λέω «Δεν θα το δώσω, γιατί αν θα το δώσω θα τρομάξει». «Όχι, δώσε μου το τηλέφωνο». Του λέω «Ρρρρρ, 666». «Φεύγει». Δρόμο. Λοιπόν, 666. Και πέστε μου και εσείς, κυρία Ιωάννη, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 2468. 648. 2003. 2003 και 666. Το 666 κερδίζει το λάπτοπ. Το 2003 κερδίζει το τηλεσκόπιο. Πέστε μου τα ονόματα σε λίγο. Και εσείς, πέστε μου, εσείς κυρία Βουλχάου, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 23 που κερδίζει δύο πολύ ωραία βιβλία από τους καλεσμένους μας. 15. Μαρία Μαρκουίζου. Πελάτης, καλό στην εκπομπή. Κάθε Σάββατο τη βλέπω εδώ πέρα. Λοιπόν, κερδίζει William Napier, Ατίλα στα σημάδια της καταιγίδας, εκδόσεις ψυχογιός και Άβρα Σώμα και Feng Shui, θεραπεία εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Παρακαλώ. Πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και πέστε μου και εσείς ένα νούμερο, κυρία Αντελιδάκη μου, από το 1 μέχρι το 23. 25. Όχι, δεν υπάρχει. Από το 1 μέχρι το 23, 25. 35. Ναι, πάμε λοιπόν. 14. Θέκλα Μεταξά. Εσείς είστε. Πάρα πολύ ωραία. Εσείς κερδίζετε επίσης από τις εκδόσεις ψυχογιού Μπέρναρντ Κόνγουελ, Ο Χλωμός Καβαλάρης. Ιστορικό μυθιστόρημα. Τέλειο. Ορίστε. Λοιπόν, πέστε μου και τα ονόματα των νικητών των δώρων για το λάπτοπ. Τζέλου Γαριφαλιά είναι το. Ναι, Γαριφαλιά Τζέλου είναι το όνομα, ναι. 6871 τελειώνει το κινητό της κυρίας Γαριφαλιάς Τζέλου. Και το τηλεσκόπιο το κέρδισε. Η κυρία Ραφαέλα Μπαλτζή, ναι. 81-94 είναι τα 4 ψηφία στο κινητό της τηλέφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς που είστε εδώ κοντά μας σήμερα το βράδυ. Εσάς που είστε κοντά μας σήμερα το βράδυ. Μην χειροκροτήσετε. Μην χειροκροτήσετε. Εσάς που μας ακολουθήσατε, θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο. Την Τρίτη βεβαίως δεν θα έχουμε αθέατο κόσμο λόγω του παιχνιδιού Αργεντινή-Ελλάδα. Θα έχουμε μια επανάληψη στο θέατρο του κόσμου από τη δασκάλα από τον Εύρο. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Γεια σας. Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Καλή.